Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, μάχημο, δυνατό και ξυπνητό να σας κρατήσει συντροφιά στο δύσβατο μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Να του κρατήσει τη συντροφιά, να κάνουμε παρεούλα και να πορευτούμε ανοίγοντας τα ματάκια μας, πίνοντας γερές δόσεις καφεδάκου και παρακολουθώντας τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα. Περάσανε 5 σεζόν νομίζω εκπομπών περίπου, για να καταλάβω ότι παρακολουθώντας τα αποτελέσματα ή μάλλον και το πρόγραμμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eScore, όταν μου δίνει ημερομηνίες για το NBA Φερρυππίν 15 Πέμπτου και 16 Πέμπτου, που είναι οι δύο τελικοί των περιφερειών, αναφέρεται στην δικιά μας ημερομηνία και όχι στην ημερομηνία των Αμερικάνων που βρίσκονται μια μέρα πίσω. Ή τι σημαίνει, εγώ το είχα προγραμματισμένο ότι για σήμερα και αύριο θα βλέπαμε παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή έχει κανονικά ματσάκι στην ανατολική περιφέρεια. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, στην τέταρτη περίοδο, τρίτο λεπτό, 91-79. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Αναστάση που ήρθε να μου κρατήσει συντροφιά. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, πώς είσαι? Πολύ καλά. Κοιμήθηκες? Κοιμήθηκα ένα δύο ώρακι. Άρα, φίλε. Αυτά είναι. Εντάξει, μια χαρά. Μάχημο σε βλέπω, ξυπνητό. Κομπλέ είμαστε. Portland Trail Blazers, οι οποίοι, τους οποίους απαγόρεψε ο Ερντογάν να παρακολουθούν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Επειδή παίζει εκεί ο Καντέρ κανονικότατα. Για πρώτη φορά, λέει, μετά από 29 χρόνια, από το 1990, οι Τούρκοι φίλοι του NBA δεν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τηλεόραση τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας. Εντάξει, ανατολική φύτε. Ναι. Ναι, τι είπα, ανατολική είναι, τα μπέρδεψα, ναι. Η δυτική είναι η Golden State. Ανατολική είναι το Κούμπο και τα Τιά, αυτά κανονικότατα. Και αυτό σημαίνει γιατί αγωνίζεται ο Ένες Καντέρ, ο οποίος έχει μεγάλη κόντρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Εσύ που είσαι περισσότερο του πολιτικού ρεπορτάζ. Εννοείται. Τι μας μεταδίδεις από την αίθουσα σύνταξης. Έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Τουρκία. Έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και νομίζω έχει συλληφθεί και ο πατέρας του που ζει στην Τουρκία. Είναι ο παδός του Γιουλέν, ας πούμε, που δημιουργήθηκε το θέμα με το πραξικόπημα, ως υπέτειο. Είχε βγει αυτός τότε ξεκάθαρα δημόσια υπέρ του πραξικοπήματος και ότι έπρεπε να φύγει ο Ερντογάν και τα λοιπά. Και έκτοτε. Και έκτοτε, εντάξει. Τον έφαγε μαρμπάγκα. Θα γνωρίζει όλη τύχη του σογιού του. Και έτσι φίλοι του NBA στην πολύ φιλελεύθερη Τουρκία. Κάποιοι θαυμάζουν κιόλας και τον Ερντογάν, τον έχουν εδώ ως πρότυπο, ανεξαρτήτου το ότι είναι από την Άσπονδη, ας πούμε, φίλοι μας. Εδώ είναι κάποια περίεργα παιχνίδια της μοίρας. Τα οξύμορα, ας πούμε, από τη μία Τούρκια αυτά να πούμε θα σας κάνουμε, αλλά από την άλλη, αχ, έναν Ερντογάν θέλουμε για να συμμορφωθούμε. Ενδεχομένως να μην είναι και τόσο φαν των Golden State, ας πούμε, των Blazers και θα απαγορεύσουν. Φιλέλληνγκ ο Ερντογάν. Θέλει να βλέπει Αντιτοκούμπο. Λες, θα σπρώξει τα παιδιά εκεί για να γίνουν φαν των Bucks. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι. Με όλα τα δρόμενα θα πορευτούμε μέχρι και τις 8 εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από Ξητική Σταυρούπολη. Καλώ τον αγαλώ στον. Καλημέρα και στον Αναστάση. Αναστάση, παρακαλώ. Κάνε παιχνίδι σήμερα, εσύ πάρ' την μπάλα, μην τον αφήνεις πολύ να μιλήσει. Γιατί εχθές η εκπομπή ήταν για τα σκυλιά εκεί, τον καταγγέλλω, για με αυτή τη βρώμο Eurovision. Συγχάθηκα. Από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει. Πιάστηκε. Κάτσε, αυτό κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι εκπομπές. Σωστά. Γίνονται πέρσι, άλλες φορές πέφτουν με τις μπάλες μαζί και αυτά. Φέτος γιατί το κάνανε έτσι, πάντα έπεφτε με το τελικό κυπέλλο Ελλάδος, κάτι εκεί τα γλιτώναμε μερικά. Δεν προβαρέθηκα χθες. Φέτος δεν έχει και μουντιάλ, οπότε θα δοθεί όλη η βάση και όλο το βάρος. Μοιράσαμε εκατομμύρια στον κόσμο, 8 στις 10 προβλέψεις. Μακάρι, πες μου ότι τελευταία η Ελλάδα εκεί, τίποτε, δεν παρακολουθούν καθόλου. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, πέρασε το τελικό, όπως το δώσαμε. Δεν αποκλειστήκαμε. Άμα ακούς λόγω επειδή, κανονικά θα πήγες να πληρωθείς. Έκανα πως άκουγα χθες. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμος ήμουν να αλλάξω εκεί, να βάλω απέναντι εκεί να ακούω εμβατήρια, τέτοια καταγγελίες. Να βάζω εκεί, να πέφτουν για από πίσω Μακεδονία, ξακουστεί. Τέτοια. Ποιος μας δοξάζει πλέον στην Ελλάδα? Δεν μπορώ, αφού δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν ακούω τέτοια. Εγώ τι ακούω, να. Μπάμπι Μπατμανίδη ακούω, Τάσο Μπουγά,
Τσάκι Ρουβά. Αν στέλναμε στην Eurovision εμβατήριο. Ναι, αυτό. Γιάννη Πάριο, ακούω. Μιχάλη Φωτιάδη, ακούς. Μιχάλη Φωτιάδη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είδες όσο πάει. Είδες πώς θα είπα. Ξεκίνησε από Αθμανίδη. Ναι. Με τον πρώτο, κατάλαβες. Ναι, έτσι, έτσι. Βουγάς αυτά και στο τέλος Πάριο, έτσι. Άντε και δεν μιλάω εγώ για Eurovision, σου παραδίδουμε τη σκητάλη να πούμε τι κέρια ζητήματα, τι μπορεί να έχει. Βάζει έρευνες. Τα θεματάκια μας πήρατε double. Και δεν έχει. Ξενερώσαμε, δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Για κάτι. Λέμε, τι καλά. Δεν θα έχουμε δουλειά. Θα παρακαλάτε να ξανακάνει ο Ολυμπιακός ομάδα και να μας ξεσκίζουν, να πούμε. Ναι. Και να έχουμε δουλειά. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μέσα Ιουνίου. Αυτό φέτος πάλι. Ναι. Θα παίξουμε Αύγουστο πρώτο μάτς. Αύγουστο πρώτο μάτς. Ουδέποτε έχει ξαναγίνει για τον ΠΑΟΚ. Έχει ξαναγίνει όταν δεν παίζαμε Ευρώπη. Πότε. Εντάξει, πολλά χρόνια έχουν περάσει. 10-11 χρόνια. Δεν θυμάμαι και εγώ πότε 12. Ήταν τελευταία φορά. Με σαρδέλες τότε. Ναι, ναι. Τότε πρέπει να ήταν. Σου παραδίδουμε εδώ. Κάνε αρχισυνταξία εκπομπή. Δώσε τα θεματάκια μας. Τι να πούμε εκεί. Καταρχήν να σε πω κάτι. Ναι. Να σε ευχαριστήσω. Mm-hmm. Ήσουν πάλι προφητικός. Δηλαδή, ναι. Θυμάσαι. Φίλε, είναι που έχει το οικονομικό κι αυτά. Mm-hmm. Θυμάσαι μια φορά που είχε έρθει στο φούρνο και σε λέω μη πληρώνει σήμερα. Άσε, λέω τα κερνάω εγώ επειδή με κάνει διαφήμιση. Και λες εσύ, σιγά μωρέ, τι διαφήμιση κάνω. Ο Φωτιάδης, από το Φωτιάδη να. Στη Σταυρόπολη, ποιος θα έρθει. Μόνο ο Φωτιάδης μπορεί να σε ξελασπώσει. Ναι. Και έφτασε αυτή η μέρα με το μεγάλο Φωτιάδη. Mm-hmm. Είδες, εκεί. Ήρθε κόσμος, δηλαδή, και είπε, σας είδαμε στην τηλεόραση. Φίλε, μόλις βγήκε κατευθείαν στο Facebook, 16% αύξηση είχε σε 2 ώρες μέσα. Δεν στο Facebook. 16% αύξηση επισκεψιμότητα. Αυτά να μας ακούνε οι διαφημιστές που καταστρώνουν στρατηγικά πλάνα και social media και manager και δεν έχουν την ιδέα την τύφλα τους. Εδώ γίνεται δουλίτσα. Έτσι, εδώ γίνεται δουλίτσα γιατί πολλοί πουλάνε παπά ότι εγώ χειρίζομαι επικοινωνιακά, θα σε ανεβάσω την επιχείρηση το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Δεν έχουν ιδέα. Παραδίδουμε. Είναι όλα, είναι θέμα timing. Ναι, παραδίδουμε είναι μαθήματα. Είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα ποιον έχεις για influencer. Να ναι, σου ναι, προσφέρει. Φωτιάδες, φίλε. Μόνο φωτιάδες. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Πώς ήταν, πώς το λένε, που κάνουν τα σπίτια, κόλλησα τώρα. Τι που σκάνουν. Τι δουλειά έκανε. Χτίστης, ξέρω εγώ. Όχι, ρε, πώς θα λένε. Που μεσίτης που ήταν τώρα. Θα γίνει το αντίθετο, θα γίνει πολιτής. Πολιτής, ναι, πώς κάναμε παλιά. Παρουσίαση τάπερ, τι ωραία. Τι ωραία. Διαφημιστής. Brand ambassador. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Ακούς. Και τη φωτογραφία. Όλα είναι θέμα timing, ρε φίλε. Αυτή η φωτογραφία χθες που την ανέβασες. Ναι. Δηλαδή, είναι πώς τυχαίνει. Αυτή να, πούμε, να πούμε, όχι να το πενευτώ, την έβγαλα εγώ. Εσύ, αλλά ναι, πώς έτυχε. Ναι, πώς έτυχε τώρα. Εκείνη ώρα που είμαστε στο μαγαζί, κλείνουν τα φώτα. Δεν έβαλα εγώ φλας. Ναι. Και βγήκε από πίσω η φωτογραφία, έτσι σκοτεινή. Αυτό σημαίνει αλλά τέχνη. Να βρίσκεσαι στην κατάλληλη στιγμή. Βγήκε από πίσω το έτερος εγώ, δηλαδή αυτή η σειρά που θα βγει. Ναι. Δηλαδή όλα συνωμότησαν. Δηλαδή αισθάνθηκα μετά, λέω, στην αρχή γκρίνια, αλλά μετά την κοιτάω καλύτερα. Λέω, δες τώρα πώς έγινε αυτή η φωτογραφία. Άρα, σαν το, φωτογράφο που έβγαλε εκεί ο Κούδας, πώς ήταν που θα μάθει που ήταν το Γκουερίνο πάνω στην 4. Ναι. Δεν ήταν φωτογραφία, αλλά ήταν ένα στιγμιότυπο το παλικάρι στην Τότεναμ, ας πούμε. Ναι, πώς είναι. Ο Αντωνιάδης εκεί στο Παναθηναϊκό που έβαλε γκολ, ξέρω εγώ τι έλεγε, το 9 η ώρα, κάτι με συνειδημούς αυτό. Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοια και λες πώς τυχαίνει. Αυτά μόνο στο λόγο επειδή γίνονται, φίλοι. Έτσι κύριε. Έτσι, μάλιστα. Κανένα θεματάκι, δεν υπάρχει τίποτα στην επικαιρότητα. Τίποτα, συζητάμε έτσι να πούμε. Να περιμένουν και υδάτων. Ούτε μεταγραφές, ούτε πρόεδρε πάρε αυτόν, ούτε εκείνη, ησυχία. Τώρα 4 μήνες δεν θα πάμε έτσι όμως. Δεν είναι κάτι, αυτό το μπακ θέλουμε. Θα ξεκινήσει. Μια όχι, τριάρα στο φιλικό με την Κλουζ που θα παίξουμε και γεια σας μετά. Φωτιά το καλοκαίρι. Μεταγραφές όλοι λένε, ας πούμε, να πάρουμε back που δεν έχουμε, να πάρουμε αυτό. Δηλαδή, θα πάρεις Champions League και δεν θα πάρεις ένα δεκάρι. Από εκεί ξεκινάς πρώτα. Αρχίσαμε. Ναι, ρε φίλε, πώς θα πάρεις. Να πάρεις ένα μαέστρο πρώτα. Ένα μαέστρο. Τώρα σωστή. Αλλάζεις επίπεδο. Πάρε το μπιλαρινό αυτό από την ΕΡΤ με τα παλιά. Θα έχουμε να τα λέμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και θα αναπροσαρμοστεί και η εκπομπή τους ή άλλους. Η απουσία αθλητικών ζητημάτων και θεμάτων. Όλα βαίνουν καλώς στη Θεσσαλονίκη μας. Στο τέλος θα καταφέρει μέχρι και ο Ηρακλής να παραμείνει στην κατηγορία ή
να ανέλθει κατηγορία ή και δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάρει ένα τίτλο σε κάποιο άθλημα που δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας, ας πούμε. Γενικότερα βιώνουμε μεγάλες στιγμές εδώ στον Βορρά. Αθλητικός δηλαδή. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε μια τέτοια, ένα τέτοιο γενικότερο κλίμα εφορίας σε τέτοιο και βαθμό. Και ο Άρης, ας πούμε, με αισιοδοξία, με προσδοκίες, με όρεξη για το μέλλον ερχόμαστε, αυτό, στελέχωση, ήδη κινείται με τα γραφικά. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να τη διαχειριστούμε εδώ. Δεν είμαστε μαθημένοι στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Το λέμε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν οι φύλαθοι θα μπορέσουν να το διαχειριστούν, αλλά πάντα η κουβέντα παραμένει στο το πρωτάθλημα του 36. Εντάξει, πόσα εισιτήρια έκοψες, το παλατάκι. Μετακίνηση το ρεύμα. Η μετακίνηση των οπαδών. Εντάξει, είναι αυτοί οι τέσσερις πυλώνες που συγκρατούν το οικοδόμημα το αθλητικό της πόλεως μας. Καλημέρα σας. Τζα! Ωπα! Παναγία και Χριστέ. Γιατί μικροφώνησες έτσι? Γιατί ούρλιαξες γι' αυτό. Μόλις είπα παλατάκι, βγήκε στη γραμμή. Πώς έγινε αυτό? Πρέπει να προσέχουμε, κύριε. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στα ράδια της πόλης. Πώς έχουν οι ρεπόρτερ, ας πούμε, του ομάδων, έχουν μια, κάτι σαν εφαρμογή, οτιδήποτε στο διαδίκτυο αναφερθεί στο όνομα της ομάδας που παρακολουθούν, είτε Άρη, είτε ΠΑΟΚ, είτε Ηρακλής, αμέσως έρχεται ειδοποίηση. Οποιοδήποτε. Δηλαδή, μπορεί ένα δημοσίευμα, ας πούμε, στο Κονγκό. Είναι σε θέση να γνωρίζουν, ας πούμε, τι έχει γραφτεί για την ομάδα. Έτσι και εσύ, με το που άκουσες κάτι για παλατάκι, παπ. Δεν μπορώ, ειδοποιήθηκα να πούμε. Δηλαδή, μόνο του άνοιξε το τηλέφωνο, μόνο του και λέει: μίλα, μίλα, ήξερε, με λέει. Ο αλγόριθμος σε οδήγησε στο να μας πάρει τηλέφωνο. Ναι. Πού βρίσκεσαι? Τι έγινε, ο Μπερμπάντοφ φάνηκε καθόλου. Πώς, καλά, έχασες τώρα, σε κάνω ολόκληρη ανασκόπηση. Όχι, όχι, γιατί με πήρε ο Τζούνιορ, εγώ τώρα είμαι πρόδρομο. Και δεν ακούω, όχι να ακούω, τώρα ακούω γιατί έτυχε να είμαι Θεσσαλονίκη για λίγο. Αλλά λέει ο Τζούνιορ, λέει έτσι και έτσι, λέει πήγε, λέει. Έγινε χαμός, έγινε χαμός, μας φάξανε. Ο Γιάννης λέει πήγε τέτοιο, σοπάρε τον Μπερμπάντοφ, λέει. Σφαγή της διαιτησίας, μας βγάλανε μόλις 9:45 να μιλήσουμε. Υπάρχει, ναι, 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 υπάρχει έτσι, χολωμένος. Τίποτα κανάλο νεότερο έχουμε, ο Τζαμαϊκανός, τι έγινε. Εντάξει, εδώ. Μα καλά είναι, μ' αρέσει που πήρε τηλέφωνο να ρωτήσω για τους ακροάτες. Είναι όλες στις θέσεις του. Τι να ρωτήσω, να πω μια που δεν έχουμε μεταγραφές αθλητικές, μήπως γίνει καμιά μεταγραφή στο ραδιόφωνο και ανησυχήσει κόσμος. Ακόμη και σε αυτό, πέρυσι χρονιά, ήταν από άποψη μεταγραφών ραδιοφωνικών, ήταν πλούσια. Πιο συγκλονιστική χρονιά. Δηλαδή ο κόσμος δεν ασχολείται. Ναι, δεν ασχολείται ποιο θα πάρει οι πρόεδρες στην ομάδα και τέτοια. Μας ρωτούσαν τι γίνεται, ποιες είναι οι ανακατατάξεις, ποιος θα έρθει, ποιος θα πάει. Και φέτος και εκεί όλα θα είναι πάρα πολύ ήσυχα. Δεν προμηνύονται. Πώς το προδικάζεις, που είσαι σίγουρος? 1000%. Έτσι το λέω εγώ τώρα. Ελάχιστες μετακινήσεις, κάτι. Τίποτα, έτσι, ας πούμε, πολύ, πολύ. Λίγα πράγματα, δηλαδή. Λίγα πράγματα. Ριχάνερα, σε ριχάνερα. Θα μπαλώσουν κάποιες τρύπες όλα τα ραδιόφωνα, ας πούμε. Δηλαδή τα βαριά χαρτιά θα παραμείνουν όσο έχουν. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Εσύ, ό,τι λες, πέφτεις μέσα πάντα. Είναι... Βέβαια, ναι. Θα τα λέμε και αυτά. Έτσι κι αλλιώς εγώ ούζο είμαι. Οπότε δεν έχω ιδέα. Με την ίδια ακροαματικότητα και τέτοια. Οπότε, ναι, οπότε δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύω. Δεν κινδυνεύω να με ζητήσει κανείς μεταγραφή. Α, και να αυξήσω το κασέ μου. Είσαι αραχτός εκεί με τα αστικά σου κάθε βραβεία. Είσαι στην επιχείρηση. Η επιχείρηση, ας πούμε, έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ας πούμε, που μπορεί να στέκεται έτσι πάρα πολύ. Α, ήσυχα. Όπα, τι έγινε, τι πατάς. Γράφεις κανένα ήχο με το κινητό, κανένα ανήμινο. Ποιο εγώ, όχι, βρίσκει, είπαμε το αυτή απάρρωση. Τι αυτή είναι αυτό? Τι είναι αυτό και βρίσκει, τι αυτή είναι? Βιονικό. Τι αυτή είναι αυτό, λέω, βιονικό αυτή. Το δικό μου ρε, το αυτή, άμα το πάω πολύ κοντά, το touch screen ενεργοποιείται διαφορετικά. Επειδή είναι σπασμένη η οφάση. Τη βαδάλισε ο Τζούνιορ και βγαίνουν διάφοροι ήχοι. Πότε θα με σκίσει καν αυτή η οθόνη άμα σπάσει τελείως. Ωραία, ωραία. Μ' άρεσε, έτσι, δίνει ένα μουσικό τόν. Ποιον έχεις εκεί, ποιος είναι? Αναστάση, χωραστάση, αναστάση. Χωραστάση, είναι πού σου διαφορετικά τον ακούω, γιατί είμαι στην περιοχή του. Στην πολύ κοντά είμαι και τον ακούω διαφορετικά, επειδή παίζει. Μάλλον είναι ταυτή. Ταυτή είναι, ταυτή. Όχι μόνο αυτή, είναι και οι άλλοι.
Καλύτερα τα τουτούτ. Καλύτερα τα τουτούτ. Βάλε το άλλο τουτούτ. Τουτούτ. Μάλιστα. Έγινε, άντε. Μα κάνει δέντε. Ακούμε μόνο τα αυτή. Κλείσε, κλείσε. Άντε, σαν προσπαθούσε να παίξει τα κάλαντα με τα κουμπάκια. Το φίλο μας το Top Gun. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα, δεν ξέρω, ασημερίζεστε το δράμα ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, ενός συντελεστή αθλητικού ραδιοφώνου που πρέπει κάθε πρωί να έχει και θεματολογία, τα θεματάκια μας σε μια Θεσσαλονίκη όμως χωρίς αθλητική. Έτσι. Προβλέπετε ανιαρό καλοκαίρι, δηλαδή. Και οι εκλογές πέσανε πολύ νωρίς. Δηλαδή θα ήταν καλά οι εκλογές να ήταν Ιούνιο, ρε παιδί μου. Να έχει και μια ακόμα εβδομάδα περιθώριο ανάμεσα στους δύο γύρους, δηλαδή να το τραβήξουμε λίγο. Να τραβήξουμε λίγο να πάει, γιατί εκεί στρέφεται περισσότερο το ενδιαφέρον μας στις εκλογές. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκλογική περίοδος όσον αφορά κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση. Από όλη την Ελλάδα ξεφυτρώνουν καταπληκτικοί υποψήφοι όλων των υφών και υποστάσεων. Δεν ξέρω αυτό τώρα το καινούριο σου που τα παρακολουθείς. Το ότι παλαιότερα, ας πούμε, ξέραμε ότι έβαζες Φερρυππίν το χαϊδευτικό σου ενδεχομένως σε παρέθεση. Μπορεί να σε λέγανε Κωνσταντίνο και να σε φωνάζανε Ντίνο, ας πούμε, και το έβαζες έτσι. Έξερε ο κόσμος, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνος Β, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, σε παρέθεση Ντίνος, ας πούμε. Τώρα βάζεις το παρατσούκλι. Να έχει πάει σε άλλο επίπεδο, δηλαδή. Έχω δει 2-3 ακραία φέτος. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Και με το παρατσούκλι να σας ξέρουν, ξέρω εγώ, μέσω Facebook συστηθείτε, γιατί δεν καλό τώρα στο ψηφοδέλτιο να γράφει τώρα. Ναι, δηλαδή έχω δει, ας πούμε, κάποιον υποψήφιο που λέει, ξέρω εγώ, Μπάμπης Σουγιάς, ας πούμε, ή οτιδήποτε, σε παρένθεση, Μπλάκι, ας πούμε. Αυτό, ας πούμε, τώρα εντάξει. Εντάξει, άμα το, άμα το ξέρει όλος ο κόσμος έτσι αυτόν τον άνθρωπο, γιατί, δηλαδή, εμένα, ας πούμε, Batman με ξέρει, δηλαδή θα με βάζαν μέσα σε παρένθεση. Θα το βάζαν πάλι, το άλλο που μου είπες στις αίρες. Η παπαρούνα στις αίρες με... Αυτό, δηλαδή. Βασικά ήταν όλο το κόνσεπτ, έλεγε όλη η φωτογραφία, αυτό ήταν μια κυρία του χωριού που ήταν κατεβαίνει τοπική σύμβουλο. Είχε το όνομά της κανονικά, παίζει να μην το ξέρει κανένας στο χωριό και σε παρένθεση παπαρούνα. Τι λένε παπαρούνα, ακόμα το χωριό είχε η Μυγδαλούδα, η δηλαδή και αυτή η Κυπαρίσο, ξέρω ότι άμα κατέβαινε και η Κυπαρίσο τώρα, δεν θα βάζει το όνομά της, δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει. Θα βάζει Κυπαρίσο. Μπορεί να τη λέγανε, ας πούμε, Παναγιώτενα ή επίσης. Ναι, όπως τα χωριά ξέρεις πως έχουν, θα το βάλεις έτσι για να είναι ένα στοιχείο που σε χαρακτηρίζει. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να κατεβαίνεις με το facebookικό σου όνομα. Σωστό. Μπορεί να είσαι το Αγαπουλίνι Γλυκουλίνι. Ο Τάκης Λίτσα διπλό προφίλ. Τάκης Λίτσα Γιωργακόπουλος, ξέρω εγώ. Να είναι διπλό προφίλ. Να κατεβαίνεις, φαντάζεσαι, που λέω. Το επόμενο έτσι ίσως να αλλάξει και το... ο τρόπος με τον οποίο κατεβαίνουν, να μπορείς να κατεβαίνει διπλή υποψηφιότητα. Σωστό. Άμα είναι το προφίλ, δεν μπορούμε να το σπάσουμε. Πρέπει να κατεβεί ατόφιο και διπλό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα και στον αναλυτή Κυπέλλων. Ναι. Καλημέρα. Χθες είχες αναλυτή Eurovision, του βαφτιστήρι της Μπόκοτα. Λοιπόν. Πώς θα είπε, τα ορφανά της Μπόκοτα. Υπάρχει ένα, είναι τηλεοπτικό αλλά είναι και ακουστικό, ένα σποτάκι που έκανε κάποιος υποψήφιος στην Εύβοια. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, άμα χτυπήσεις θα το βρεις, είναι εύκολο γιατί πρέπει να έκανε και πολλά views. Που ένας δεκροθαύτης. Όχι, που σατηρίζει ουσιαστικά το Γαϊτάνο. Ναι. Έτσι είναι το... Όπως έκανε το διαφημιστικό σπότ ο Γαϊτάνος. Ναι, ναι. Του λένε, ας πούμε, διάφορα και λέει, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Και στο τέλος, αυτό μάλιστα. Ναι, όχι, δεν το έχω στο... Είναι προεκλογικό. Είναι είναι προεκλογικό. Ναι. Εντάξει, δεν αναφέρεται σε κόμμα. Ναι, ναι. Αλλά έχει το καλαμπούρι. Στο διάλειμμα μπορείς να το βρεις. Θα το ψάξω, λοιπόν, θα το ψάξω, ναι. Και πρέπει να γράψεις ένα ραπ τραγούδι. Ναι, ένα τραπ, ναι. Ναι, για να... διαφημίσουμε το κρουασάν του Φούρναρη. Κανονικά βέβαια θα είναι πιο φτωχή η παραγωγή. Θα βάλουμε αντί για Σλούκα, Σπανούλη και τέτοια, θα βάλουμε τον Τσόχλα και τον... ναι ρε φίλε, φεύγε, δεν σηκώνει τον μπάτζετ. Όχι, και, εντάξει, και όχι 7 μέρες το κρουασάν, ας πούμε, αν ξέρω, 2-3 μέρες. Να μην είναι ξεκάθαρο.
Μπα, αυτός πρέπει να είναι μήνα κρουασάν. Πρέπει να τα ζεσταίνει και να τα ξαναδεί. Κανονικά. Και να παίζεις αυτό και Φωτιάδης. Σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται. Σίγουρα. Να τελειώνει έτσι το κρουασάν, να το δίνει στην Ανίτα, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, σκηνοθετικά. Θα το μελετήσουμε, Σαν το Άγιο Δισκοπότηρο ένα πράγμα. The quest for the holy croissant, ας πούμε. Και να βγει και ο Πευγάτος να μας πει τη γνώμη του για την Τάνα International. Ναι, εντάξει. Συγκεκριμένα για την Τάνα. Συγκεκριμένα για την Τάνα. Η Πολυνίκη του δεσμού το έχει πάρει σίγουρα μία, μπορεί να το έχει πάρει και ή έχει ξανασυμμετάσχει. Εμφανίστηκε χθες. Ναι, το είδαμε, βεβαίως. Το παρακολουθήσαμε. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να έχουν καλά πλαστικά και στο Ισραήλ. Είναι το βαρύ χαρτί του Ισραήλ. Ούτως ή άλλως έχει φέρει νίκη στην χώρα. Σε μια εποχή κιόλας που δεν είχε και τόσο μεγάλη αποδοχή μια τέτοια κίνηση. Ήταν έτσι πιο. Είχε ξαναπάρει νίκη το Ισραήλ. Ναι. Πριν από δεκαετία. Του τέλη 70 ήταν. Ναι. Ναι, πριν από 20 χρόνια ήταν η Ντάνα και πέρυσι, ας πούμε, που κέρδισε στην. Που είχε γίνει ο διαγωνισμός, τέλος πάντων, και πήγε φέτος στο Τελαβίβ, μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Επίσης, τσαο. Eurovision, εδώ μοιράσαμε εκατομμύρια σαν λόγο επειδή βεβαίως. Με τις προβλέψεις μας, 8 στις 10 δεν πετύχαμε από τις χώρες που περάσανε. Δεν πετύχαμε την Πορτογαλία που την πίστευα για κάποιον λόγο. Σαν το έγραψε ο άλλος, ας πούμε, λέει, άμα είχαμε σαν τους θα περνούσαμε με αφωνία. Πίσω ρε παιδί μου, έτσι λίγα λόγια μετρημένα, λίγες κορώνες, δεν έπρεπε να ανοιχτούμε μπροστά. Με μισό ρεφρέν και ούτω καθεξής. Δεν μπόρεσε να περάσει η Πορτογαλία, την πίστευε μέχρι και ο Καπουτζίδη, ήταν μαζί μας. Αλλά... Δεν και είχαμε δώσει έτσι και την, πώς τη λένε, την Πολωνία, αλλά κατά τα άλλα τις υπόλοιπες χώρες τις βρήκαμε. Στο πι δεν δούλεψε καλά. Στο πι, κανονικότατα. Αλλά γενικότερα η ανάλυση μας, είδατε με τι ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο κόσμος στην Αυστραλία και όντως ήταν η καλύτερη εμφάνιση χθεσινή της, του διαγωνισμού. Η Αυστραλία πιο εντυπωσιακή, πιο τηλεοπτική. Σας την είχαμε δώσει για νικήτρια του ημιτελικού. Βέβαια τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το Σάββατο. Οπότε είναι πολύ διαρκές στοίχημα. Βέβαια είχε βγει μια διαρροή χθες που έκανε λόγο ότι η νικήτρια, μάλλον η πρώτη χώρα στις επιτροπές ή το η δικιά μας, είχαμε βαθμολογηθεί από τις επιτροπές με ένα 0. Με ένα 0. Τι λέω, παιδί, ότι να είναι. Έτσι, με ένα 0 του κέρδισαμε όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, πρωί είναι. Ευχαριστέα, σηκώθηκε το κάτω. Να το πειρατικό, Δεν θα έπρεπε κάποτε να στείλουμε μια τέτοια συμμετοχή. Ας κάνουμε εδώ να απευθυνθούμε στην ΕΠΟ. Σωστά. Και να χρηματοδοτήσει, ας πούμε, μια συμμετοχή. Ένα πειρατικό να στείλουμε. Έπρεπε αυτό να το κάνουμε πέρυσι που ήταν ο διαγωνισμός στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία ήταν πέρυσι να στείλουμε. Το χάσαμε το momentum, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Ένα πειρατικό, αυτό εκεί. Χαριστές, πες και μπουζούκι. Μπουζούκι, ναι, ισχύει. Ποιος μπορεί να τραγουδήσει όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Ποιος και μπορεί να μιλήσει από αυτούς. Έχουμε απευθύνει ένα ερώτημα στην σελίδα μας στο λόγο επειδή. Ποιον θεωρείτε ότι από το αθλητικό τέλος πάντων γίγνεστε, θα μπορούσαμε να στείλουμε ως εκπρόσωπό μας σε έναν μελλοντικό διαγωνισμό της Eurovision. Ο Τσιάρτας θα πει κανένα ριζίτικο. Μια λέξη τώρα ή άλλη αύριο. Ο Τσιάρτας θα πάει και θα περιμένει την Μπόκοτα, ας πούμε, να βγει. Θα περιμένει να τραγουδήσει την Άνοιξη. Εσύ ποιο θα έλεγες, αν έτσι μια οποιαδήποτε συμμετοχή, ας πούμε. Ποιον, από αυτούς του γενικότερα αθλητική. Ναι, γενικότερα αθλητική, έτσι, ας πούμε, και προσωπικότητα. Γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα για Eurovision, έτσι, μια χαρούμενη προσωπικότητα που θα μπορούσαμε να στείλουμε για αυτό το πανηγυράκι που τα γνωστά αυτά. Ναι, τα κλισέ, ναι. Είναι ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ. Ναι, έχεις τα βιντεάκια. Όχι, δεν τα έχω δει. Τι ξυλάκι τραγούδισε προχθές. Σοβαρά. Γιατί το τραγούδι αυτό να είναι. Πού σε αυτό το κάτι κάνανε εκεί, καρά. Κάτι ξυστήρι, κάναν barbecue. Δε... Αυτό πάλι έχω το καταγγείλω. Είναι δυνατόν, παίρνεις double και δεν πηγαίνεις μπουζούκια. Ναι, δεν ξέρω. Και τη βγάζεις με ένα πάρτι κήπο. Σαν πάρτι ένωσης του Survivor ήταν εκεί που βρισκόνται και κάνουν καραόκε. Επειδή για κάποιο λόγο ο περίγυρος μου θεωρεί ότι δεν πρέπει όλα να τα ξέρω που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή αυτά τα story από το λόγο επειδή τους παραμυθιάζουν πάρα πολύ. Τους έχεις δείξει δύο παπά που όντως. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις. Χρειάζεται να κάνεις ό,τι τα ξέρεις. Που δύο πράγματα με συγκλώνησαν αυτήν την εβδομάδα. Το ένα ήταν το ότι θεωρούσαν ότι από 120 προσκλήσεις θα έχω και παραπάνω από μία για να τους δώσω κιόλας. Ναι. Και δεύτερον το ότι θεωρούσαν ότι πρέπει να ξέρω, θα πάει η ομάδα καρά
ή σε κάποια άλλα σχήματα τέλο πάντων που είχε η πόλη. Είναι ο Καρά στην πόλη. Ναι, και λέγανε εγώ, Καρά θα πάει σίγουρα. Και πήγανε ρε, πήγατε στο κτήμα. Αν είναι δυνατόν. Ποιο κτήμα κάνανε, τι ήταν αυτό, ένα μεσημεριάτικο, τι κατάσταση. Σαν να πήγανε. Ήταν σαν να είναι βαφτίσια. Είδα εκεί το πλάνο. Θα βάφτιζε η Ειρήνη για ένα παιδάκι. Και εγώ κάπως έτσι το φαντάστηκα. Ότι κάποιος είχε προγραμματίσει για την επόμενη μέρα κάποια συναιστίαση. Και όντως χαθήκαν αυτά τα πατροπαράδοτα. Θυμάσαι στον πρώτο τελικό. Στο Βόλο, ναι. Στο Βόλο που είχαν επιστρέψει εδώ, κάνανε κανονικά κόκκινο χαλί, wags, φωτογραφίες. Στον Αργυρό, ναι. Φέρανε από Αθήνα. Πέρυσι η Πάολα με τον Ιβάν να τραγουδάνε, να ανεβαίνει στην πίστα. Και φέτος αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, αρκεστήκαμε στους Pixlacks που τραγούδησε ο Σάχοφ. Ναι, και τραγούδησε γιατί κάναν καραόκι, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι πέραν δεν κάνανε. Είναι δυνατόν. Που γενικά ο Σάχοφ το έχει, δηλαδή και από τα περσινά κύπελα θυμόμαστε ότι πάντα κάτι έλεγε. Οπότε, δεν στο βγάζει όμως. Αλλά... Δεν στο βγάζει, αλλά πρόσεξε, χαρούμενη η φατσούλα. Παίρνει και τις ψήφους των πρώην Ανατολικών χωρών. Ναι, αυτό παίρνει το και των Ουκρανών, οι οποίοι Ουκρανοί μας δίνουν μονίμως μηδέν. Αν και πλέον, νομίζω μετά την αναγνώριση εκεί της εκκλησίας από την ημεριά της ελληνικής εδώ κυβέρνησης, δεν ξέρω ποιος, εκκλησιαστικής αρχής τέλος πάντων, που αναγνωρίζει, δεν έχουμε αναγνωρίσει. Έτσι έχουμε αναγνωρίσει. Και έχουμε δημιουργήσει νέο ρήγμα, ας πούμε, στις σχέσεις μας με τους Ρώσοι. Που... Πιστεύω ότι φέτο θα μας δώσουν ένα βαθμό. Μήπως δεν μας δώσουν οι Ρώσοι φέτος. Αυτό... Κατεβαίνουν οι Ρώσοι Eurovision. Πώς δεν κατεβαίνουν, πώς δεν κατεβαίνουν, ξεκάθαρα. Οι Τούρκοι δεν κατεβαίνουν, τα λέγαμε. Δεν κατεβαίνουν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν σταματήσει να συμμετέχουν. Μήπως... Σου λέει, μην πάνε τραγουδούς άλλη χώρα και δεν γυρίσουν αυτοί. Καλά, είναι και αυτό, ναι, μέσα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, νάτος. Νάτος ο άνθρωπος μας. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Νωρίς σήμερα, τι έγινε. Ξύπνησα από τις 5. Πα, γιατί βραγόρι μου, τι κακό σε βρήκε. Δεν πειράζει, άκου, τι έγινε. Τι μέλησε εκτός του βιού. Παναγία και Χριστέ. Έφαγα ωραίο φαγητό χθες. Έφαγες ωραίο φαγητό, τι φαγητό έφαγες ωραίο. Χιλοπίτες με κρέας. Ω, μα έφαγες χιλόπιτα δηλαδή. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τρώνε για τους προσκυνητές μόνο. Οι προσκυνητές τρώνε χιλόπιτα. Τους διώχνουν. Δεν θα πεις μέσα. Σε ξενοδοχείο ήμουνα κάτω. Α, πουλάκι μου. Χιλοπίτες με κρέα. Ζωάρα έκανες δηλαδή. Ναι, στο Άγιο Όρος δεν τρώνε κρέας. Δυο μερίδες. Δυο μερίδες. Πόσες πλήρωσες. Δεν πλήρωσα τίποτα. Αυτά είναι. Μου γνωρίζει ο μάγειρας. Με γνωρίζει ο μάγειρας λέει. Να σου πω κάτι. Αγόρι μου. Δείξε μας τον δρόμο. Ναι, ξέρεις τι ήθελα. Τι ήθελες, τι ήθελες. Όταν κατέβαινα και όταν ανέβαινα και σήμερα το πρωί, ναι. Είδα ένα βάτραχο πεθαμένο σου λέω, ένα τεράστιο τερέκι. Ταλάχι. Ναι, αλήθεια σου λέω. Το πιστεύω. Μήπως ήταν πρίγκιπας και τον φίλησε κάποια και έγινε βάτραχος. Ναι. Όχι, βατράκια υπάρχουν και μικρά και μεγάλα. Υπάρχουνε, μάλιστα. Τι μας κρύβουνε, ναι. Πολύ μια συγκλονιστική είδηση κυρίες και κύριοι εδώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν νέα και αυτό μπορεί να είναι ας πούμε και το νούμερο ένα της ημέρας. Εγώ σήμερα φεύγω. Πού πας? Δοχειαρίου. Μάλιστα, συνεχίζει την περιοδία. Είναι πολύ μακριά εκεί το Αρχονταρί και πρέπει να ανεβώ. Τι να ανεβείς? Πίσω από 10 λεπτά, είναι πολύ άλλη φορά. Ας το κουράστηκα ήδη. Κάτσε εκεί που είσαι, πού να τρέχεις. Να σου πω κάτι, τι κάνει η Κατερίνα. Καλά είναι μωρέ, καλά είναι. Σήμερα γιατί έχει καλή γραμμή. Συνήθως η γραμμή είναι στο ξενοδοχείο, θα ναι, λες, από πού παίρνεις όμως σταθερό. Διάλειμμα έχουμε, διάλειμμα. Όχι, από κινητό, Πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Διάλειμμα. Άντε, σε ευχαριστούμε. Γεια. Γεια. Χαλαρώστανε σήμερα, ξύπνησε από τις 5, έφαγε δύο πιάτα χιλοπίτες. Με κρέας. 10 λεπτάκι να διανύσει για να πάει στην άλλη τη μονή. Δεν πηγαίνει τόσο μακριά. Και μας έδωσε και πάσα για διαφημίσεις. Τέτοιο περιεκτικό τηλεφώνημα παφούλια δεν είχαμε. Μα τα ξανασυναντήσει. Value for money. Έτσι. Αυτό είναι ο παίχτης ουσιαστικός. Ναι, ισχύει. Που λέει που κάνει άλλες δουλειές μες στο γήπεδο. Σάχοφ. Σαν ένα Σάχοφ κινήθηκε ο παφούλιας. Είναι του 7, σου δίνει του 7. Πότε το 5, πότε το 9. Λοιπόν, πρώτη μικρή ανάπαυλα. 6 και 32 πρώτα λεπτά να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανικάκι, να εισέλθουμε στην καταπληκτική και σήμερα επικαιρότητα που θα μας απασχολήσει. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο δεύτερο μισαωράκι της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 38 πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Ο πρώτος τελικός της ανατολικής, μάλλον της δυτικής περιφέρειας, όλο μπερδεύομαι να πούμε. Για κάποιο λόγο επειδή
Εκεί στο LA και σε αυτά μου είναι σαν καλαμαριά. Το έχω στο μυαλό μου, η καλαμαριά της, της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έχω σαν ανατολική περιφέρεια, αλλά είναι η δυτική περιφέρεια. Εύκολη επικράτηση για τους Golden State Warriors με 116-94 το Portland Trail Blazers, που θα, δυσκολευτούν να την κόβω λιγότερα, θα περάσουν πολύ πιο άνετα. Δεν είναι τόσο ισχυρή όσο οι Rockets, ήταν πιο δύσκολο εμπόδιο, ναι, για τους Golden State. Σήμερα το βράδυ στις 3.30 Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, με τα παιχνίδια να είναι συνεχόμενα σε αυτή τη φάση. Δεν θα μας λείψει καθόλου η διασκέδαση. Ανά δύο μέρες, αύριο, δηλαδή αύριο θα παρακολουθούμε το πρωί τους Bucks, μεθαύριο Golden State και ούτω καθεξής, μέρα παραμέρα. Μια χαρά τα πρωινά μας θα κυλάνε έτσι. Και πολλοί κόσμος θα ξυπνάει, και αν περάσουν οι Bucks σίγουρα στον τελικό, θα ξενυχτάει όλη η Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο. Και δεχομένως να έρθουμε να κάνουμε και καμιά εκπομπούλα έτσι live εκείνη τη στιγμή, live αναμετάδοση των γεγονότων. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως η σελίδουλα μας στο ίντερνετ. Οσίου Αχιλίου είναι σήμερα, Τετάρτη 15 του μηνού. Οσίου Παχουμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής. Εορτάζουν ο Αχίλιος, ο Αχιλέας, ο Παχώμιος, ο Παχούμιος, ο Πάχος και η Καλή. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Γιορτάζει και ένα κλεισάκι στο χωριό μου αυτό. Okay. Είναι μεγάλη γιορτή. Δεν έχω έρθει ποτέ στο λόγο επειδή που να γιορτάζει κάποιος mainstream Άγιος. Δηλαδή είσαι, πάντα είναι κάτι τέτοιοι. Είσαι για τους δύσκολους, ναι, ρε παιδί μου. Είσαι για τους underground, κανονικότατα. Διεθνής ημέρα οικογένειας είναι σήμερα. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Και πρόβλημα της οικογένειάς σου. Πρόβλημα της οικογένειας που δεν ήλεγξε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Η Τετάρτη 15 του Μαΐου. Κανένα ιστορικό γεγονότο. Σαν σήμερα λέει το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Η πόλη ιδρύθηκε. Πήγε πρωτοδικείο και τέτοια. Η οποία εξελίχθηκε σε αργία του Ουσίου Παχουμίου. Σε πρωτεύουσα του Τζόγου. Άρα η Ευγελή πότε ιδρύθηκε, να το δούμε και αυτό έτσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο παλιά. Λίγο πιο παλιά, λες να είναι. Ως, δεν νομίζω. Ως πολύ. Ναι, πιο, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ας μας βοηθήσουν εδώ κάποιοι φίλοι που την επισκέπτονται. Διότι θα σου πω γιατί, ναι, το 1903 είχαμε την επανάσταση του Ίλιντεν που έγινε στη Γευγελιά. Άρα υπήρχε πριν το όλο. Έγινε εκεί. Ήταν και στην εκείνη την περιοχή. Δεν θα δίνει τα φρουτάκια τίποτα. Γιατί αυτά να πούμε, μας έχουν φάει, μας έχουν ρημάξει κανονικότατα. Κανένα άλλο έτσι ιστορικό γεγονός. Σαν σήμερα, το 2004, η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοράσης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Στάλιν. Ήταν τα χρυσά χρόνια που ήμασταν όλοι. Σάκι είχαμε στείλει σε εκείνη. Σάκι είχαμε στείλει με το Σέικιν, με μεγάλες προσδοκίες για πρωτιά. Δεν τα είχαμε καταφέρει, είχαμε βγει τρίτη σε εκείνο, ναι, τον διαγωνισμό, μας το κέρδισαν. Η Ρεσουλάνα. Ήταν τεράστιος διαγωνισμός εκείνος της Τουρκίας, γιατί η πρώτη Ρουσλάνα. Δεύτερη η Σερβία με το Μόγια Μπέγε, κομμάτια τα οποία, ναι, ακούγονται ακόμη μέχρι σήμερα, ναι, μεγαθύρια. Πώς λένε, τότε παίζανε μπάλα και τα χρόνια. Ναι, τότε παίζανε Eurovision. Πώς λένε, ρε παιδί μου, οι μπασκετικοί Αριανοί, τι να μας πούνε τότε, εμείς αγωνιζόμασταν με Tracer, με γιουγκοπλάστικα, με Maccabi στα πολύ καλά της. Εκείνη ήταν μεγαθύρια μπασκετικά, με παιχταράδες. Έτσι, ας πούμε, και οι παλαιοί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της Eurovision είχαν να μετρηθούν με μεγαθύρια από τις άλλες χώρες. 86,5% τα χρυσά χρόνια, με παράθυρα. Υπάρχουν ακόμη βιντεάκια ανεβασμένα, με πέγγιζίνα, τα λέγαμε και χθες. Μπίγαλη. Τι πέρασε αυτή η χώρα. Σφαγή. Πρέπει να επανέλθει, πρέπει να επανέλθει αυτή. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, δε. Σε αυτή την κανονικότητά μας, ας πούμε. Διότι πάντα συγκεντρωμένοι. Άκουγα πριν που λέγανε. Το Λίμπερο μετατράπηκε παρένθεση σε Eurovision 24. Πώς όταν παίζει Liverpool. Άκουγα την εκπομπή που είχαν τα παιδιά στην επανάληψη. Ο Νίκος Μοσκοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος παρακολουθούσε το μεσημέρι, ας πούμε, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα τέλος πάντων. Και δεν είχε καν αναφορά, ας πούμε. Δεν είχε ένα έκτακτο δελτίο, δεν είχε απεσταλμένο, δεν τίποτα. Εντάξει. Άμα δεν έχεις ένα να βγει να πει. Διότι είναι πανηγυράκι είναι η Eurovision. Δεν έχει. Είναι, ναι, από τα όμορφα κλισέ. Αλλά πού οδεύουμε ως χώρα όταν παίρνει μια ομάδα τον double και δεν πανηγυρίζει τα μπουζούκια.
και όταν κάνουμε Eurovision και δεν έχουμε έκτακτες συνδέσεις και δεν έχουμε δελτία ειδήσεων, αφιερωμένα link. Περνάμε θεσμική κρίση, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ έπαιρνε το κύπελο, θα πήγαινε στα μπουζούκια με Δημήτρη Μελισσανίδη. Ναι, τώρα εντάξει, δεν ξέρω στον ΠΑΟΚ τι χάλασε φέτος. Είναι πολύ, πρέπει να ψαχτεί αυτό και δεν ξέρω αν είναι ο ΠΑΟΚ που θέλετε. Όχι, σίγουρα όχι. Τι γίνεται τώρα. Μήπως δεν έχουμε. Είναι υπεύθυνο πανηγυρισμών, δεν θα πρέπει κάποιο να δεσπιστεί. Μήπως δεν έχουμε σχήματα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Μια έχει καρά. Καράς με ποιον είναι. Με τη Βανδύ. Απειδή την έχουμε και στο Open, λες. Α, είναι και του άλλου νου, μωρέ. Τώρα, Βανδύ, να πάει να πανηγυρίσει στη Βανδύ. Τώρα το πιάσω το τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολο. Τι να σου τραγουδίσει. Να φέρουμε έναν από Αθήνα, όπως φέραμε προπέρσι. Και άμα βγει η Βανδύ και τραγουδίσει, έλα να νιώσει πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία μέσα στη σκεπαστή. Θα βάλω μια πίτσα στο μυαλό. Τι θα γίνει μέσα στο τέτοιο. Αυτό το μεταξύ δεν μπορώ να το ακούω σε γάμους. Είναι ένα, pot πουρί που παίζουν πάρα πολύ DJ, που έχει κάνει σε ένα live Βανδύ που λέει κάτι χασαποσέρβικα και μεταξύ αυτών λέει και το συγκεκριμένο με το στίχο και όλα τα ωραία μέσα στη σκεπαστή. Που ήταν, και δεν είναι, αυτό παίζει στη Βόρεια Ελλάδα και δεν μέσα έχουμε... Μέσα στο τρανό, είτε μέσα στο σπιτάκι σου. Ξέρεις, στο λέω τώρα δεν έχω πάει σε γάμους στην Νότια Ελλάδα, μόνο σε γάμους στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν παντρεύονται εκεί. Δεν έχω παρευρεθεί και οπότε δεν έχω εικόνα. Οφείλουμε να ζητήσουμε εξηγήσεις. Κάτι άλλο δεν είχαμε, κανένα άλλο σχήμα. Μόνο Βασίλη Καρά έχουμε αυτή την εποχή. Δεν θα έχει κάτι εδώ. Εδώ στο κατάστημα του κέντρου, τέλος πάντων. Τίποτα. Βιώνουμε μια πολιτισμική και πολιτιστική αφέμαξη. Αυτό είναι φτώχεια. Πώς είναι η ενεργειακή φτώχεια που έπεσε ο ΦΠΑ στην ενέργεια τώρα γι' αυτό. Έτσι υπάρχει μια μπουζουκική φτώχεια. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ή και δεν ήρθε για πρώτη φορά να πανηγυρίσει ο Άρντα. Δεν είναι μέλος της ομάδος. Μήπως γι' αυτό σε ένδειξη πένθους. χωρίς ο Άρντα, γιατί πέρυσι. Δεν θα μας βάλουν το... ναι. Τόσοι άντρες μαζί, λέει σένα, δεν μας βάζουν σε μαγαζί. Προπέρυσι ήταν στην ομάδα στο τελικό του Βόλου που τον είχε πετύχει και βγει η φωτογραφία. Ναι, αλλά δεν είχε αγωνιστεί. Είχε αγωνιστεί, όχι, δεν πρέπει να είχε παίξει. Πέρυσι δεν ήταν, αλλά πήγε κανονικά, βαρούσε τύμπανο και το ένα και το άλλο. Δεν είχε κάνει, φέτος δεν. Φέτος. Χωρίς... διαρρήχθηκαν οι σχέσεις με τον Βόλου. Χωρίς ο Άρντα γρανάζει, δεν γυρνά. Κατά τα άλλα, στα Eurovisionικά όσον αφορά τα αποτελέσματα τη χθεσινή ημέρα. Ελλάδα, Λευκορωσία, Σερβία, Κύπρος. Όπως δώσαμε, Τσεχία, Αυστραλία, Ισλανδία, Σλοβενία. Σε αυτά είμαστε μέσα. Δεν πετύχαμε την Εστονία που την είχαμε να περάσει, να μην περάσει, και η μεγάλη έκπληξη, αλλά μας την έδωσε εδώ φίλος ακροατής, βγήκε 8 παρακάτι και είπε, παιδιά, ενώ στα στοιχήματα ήταν καταποντισμένο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει, πεζόταν ας πούμε με κάτι 15, κάτι τέτοια. Πήρασε χρήμα. Ναι, πέρασε το Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο, το οποίο έχει Τούρκο τραγουδιστή όμως. Γεωπολιτικά δεν κάναμε σωστή ανάγνωση του θέματος, διότι θα ψηφίσαν απάκρι σάκρι οι μετανάστες οι Τούρκοι σε όλες τις χώρες, οπότε μπορεί να τον ανέδειξαν. Δηλαδή ο Ερντογάν έχει βάλει δούριο ύπο το Σαν Μαρίνο. Δεν ξέρω. Ο Άγιος Μαρίνος μπορείς να Τούρκος. Αυτό δεν έχει. Πού είναι το Σαν Μαρίνο βασικά. Στη Βόρεια Ιταλία. Στη Βόρεια Ιταλία. Όπου μου είχαν πληροφορήσει για το Σαν Μαρίνο, δεν ξέρω αν κάποιος πολυταξιδεμένος φίλος μας μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το Σαν Μαρίνο είναι θέρετρο τουριστικό των Ελλήνων. Έχει μαγαζιά, οι σερβιτόροι ξέρουν ελληνικά. Δεν έχει διευκρινιστεί. Ναι, ναι. Πηγαίνουν οι Έλληνες και ψωνίζουν. Άντε. Ναι, ναι. Τι να σου πω, ποια άλλη περιοχή. Πώς πας, ρε παιδί μου, που καλή ώρα είπαμε. Γευγελή, Σαντάνσκι, Μπάνσκο. Πας και Σαν Μαρίνο. Και μιλάνε όλοι ελληνικά. Πηγαίνεις και Σαν Μαρίνο και κανονικά οι σερβιτόροι σε έχουν με το καλησπέρα και το καλημέρα. Και ναι, είναι, ο Έλληνας γενικά πετάγεται παντού, ας πούμε, για ψώνια. Ο Έλληνας είναι τώρα ένας κοσμοπολίτης, θα έλεγα. Κοσμοπολίτης, κανονικότατα. Στις εκπλήξεις βραδιάς ήταν ο αποκλεισμός της Ουγγαρίας, το είχαμε δώσει από εδώ, και του Βελγίου. Λευκορωσία ήταν από τα καλά μας τα στοιχήματα. Γιατί... Η Ουγγαρία δεν είχε καλό τραγούδι, την πολεμάνε επειδή για γεωπολιτικούς λόγους. Δεν είχε, είχε έναν τύπο ο οποίος τραγουδούσε και νόμιζε τραγουδούσε ο Σιμπόι. Δηλαδή δεν καταλάβαινες καθόλου τα λόγια του. Πολύ μέτρια ούτως ή άλλως η παρουσία. Την Πέμπτη ο ημιτελικός, το Σάββατο ο τελικός. Με την χώρα μας να είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, δέκατη, εντέκατη, να έχει πέσει στα στοιχήματα. Να την εντέκατο φαβορή, ενώ ήταν για δεκάδα, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει και η ψυχολογία. Η Κύπρος πολύ πιο κάτω, την Κύπρο την είχαμε δώσει και λίγο ότι ίσως και να μην περάσει, ήταν ένα καλό βαλιού μπέτ, αλλά πέρασε κανονικά η Τάμπτα. Πόσο την πλήρωνε? Να μην περάσει, η πέντε έδινε. Ήτανε με ρίσκο, δεν τα καταφέραμε. Η Πορτογαλία ήταν ο κουβάσμος που περιμέναμε και αυτή. Δεν ήταν καθόλου φαβορή, ήταν καταποτισμένη, αλλά ίσως
έτσι, λόγω επειδή Σάντος, Κονσεϊσάο, Πόρτο, κάτι της, να έπαιρνε ένα αποτέλεσμα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, για τον Αγίο Μαρίνο. Ναι. Έχεις για πάει και ξέρεις. Ναι. Παρακαλούμε. Είναι καμιά 23 χιλιόμετρα από το Ρήμινι. Ναι. Προς την χώρα. Mm-hmm. Έτσι ένα σύμπλεγμα καμιά 10-15 χωριών είναι. 20-25 χιλιάδες κόσμο έτσι. Σαν να λέμε ας πούμε... Τα Ζαγοροχώρια. Επαρχία Λαγκαδά. Ναι. Ναι, όχι, σαν έκταση δηλαδή μικρή. Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό που μου έχουν μεταφέρει ως... Παλιότερα σίγουρα. Παλιότερα σίγουρα. Τελευταία έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Mm. Έχω και εγώ χρόνια να ζούσα κάποια χρόνια εκεί στο Ρήμινι, μέχρι το 2003 δηλαδή. Που τότε, ξέρω ότι έχουν αλλάξει με την έννοια ότι και αυτό το ελεύθερο το ρυθμό και τα λοιπά άρχισε να ενοχλεί και το Ιταλικό κράτος και μετά την είσοδο του Σαν Μαρίνο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε καταλαβαίνεις όταν είσαι ένα μικρό κομμάτι ενός μεγάλου γίγαντα. Πηγαίναν οι Ιταλοί να βάλουν βενζίνη και τέτοια τα γνωστά. Ναι, είχε μαγαζιά, δηλαδή μπαίνοντας σύνορα, τέλος πάντων κάπου είχε ένα διαχωριστικό. Δηλαδή οι Ιταλοί είναι, οι Ιταλικά μιλάνε. Ναι. Τώρα για ιστορικούς λόγους είναι βασμενώσει. Και περνώντας από το δρόμο για να πας προς το άλλο μέρος, κάπου είχε σε κάτι σαν σύνορα. Καταλάβαινες ότι ήταν. Είχε μαγαζιά, τέτοια μεγάλα καταστήματα ηλεκτρονικά και τέτοια. Όπως καταλαβαίνεις εμείς οι Έλληνες. Εννοείται. Είμαστε άνθρωποι του εμπορίου έτσι κι αλλιώς. Εμείς διαδώσαμε τον πολιτισμό μέσα. Και ειδικά παλιότερα που εδώ παιδί μου δουλειάμε στην Ευρώπη, παίρναμε τηλεοράσεις. Με αυτά γινόταν ψυγεία και τέτοια. Δεν ξέρω τι ηλικίες έχετε και κατά πόσο το θυμάστε. Γίνονταν, τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, τι ξεφύλλα δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα έχουν πέσει και οι δασμοί, έχουν πέσει και οι τιμές στα ηλεκτρονικά προϊόντα. Δεν είναι το ίδιο. Οι δασμοί στα ηλεκτρονικά προϊόντα. Δεκαετία του 80 θυμάμαι πήραμε έγχρωμη τηλεόραση Luxor δορυφορική. 220-230 χιλιάδες δραχμές. Αναλογία σημερινή είναι πάνω από 1000 ευρώ. Ναι, ναι. 1500 ευρώ σε να πήραμε HD full και τέτοια. Και ήταν μια απλή έχρωμη τηλεόραση, έτσι ένα μπαούλο. Όπα, σε χάνουμε. Στο Σαν Μαρίνο φάνε. Ναι, σε χάνουμε. Πάντως μιλούσαν, είχε εκεί μιλούσαν ελληνικά δηλαδή. Είχε σερβιτόρους αυτά στα μαγαζιά και κάποιοι ξέρανε. Ισχύει αυτή η πληροφορία που είχα. Εντάξει, μπορεί, δεν μου προκύπτει, αλλά δεν σου προκύπτει, μάλιστα. Εγώ μέσα μου θέλω να ισχύει, οπότε θα τη διατηρήσω παρόλο. Να σου πω, τώρα μιλάμε για μια γενικότερη περιοχή εκεί της Αδριατικής που, πώς να σου πω, από το Πέζαρο μέχρι σχεδόν έξω από τη Βενετία που είναι πολύ τουριστική, δηλαδή όχι τίποτα ιδιαίτερο, με την έννοια παραλίες, γιατί για μένα, εγώ αν και ζω σε 150 μέτρα από τη θάλασσα, δεν πήγα ποτέ, δηλαδή κάτι σαν τέτοιο, Κατερίνη, παραλία. Αλλά μιλάμε για 70-80 κάποια. Πηγαίνα και εκεί η Ιουγκοσλάβη, όπως οπότε εντάξει. Είναι απέναντι, είναι η Κροατία, μωρέ, σιγά. Είναι μια περιοχή έτσι, σέρια B, δηλαδή κάτι Ρήμινη, κάτι Πέζαρο, αυτά. Είναι πολύ οργανωμένες, τεράστιες παραλίες στο πλάτος, δηλαδή για να διοργανώνεις πολλά πράγματα, τουρνουά, beach volley και διάφορα, πάρα πολύ οργανωμένοι, πολύ Γερμανοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή που δίνουνε βραβείο με τα ξενοδοχεία 25 χρόνια συνεχούς παρουσία στον Τάδε, τον Φρίτς Τάδε. Η Ιταλία, ας πούμε, ήταν από τους κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς το καλοκαίρι. Μιλάμε για ξενοδοχιούπολης. Ναι. Είναι μια σειρά εκεί από πόλεις, ας πούμε, όπως είναι το Ρήμινι.
Άρα πολλοί κόσμος έχει επισκεφτεί εκείνη την περιοχή, σου λέει ψηφίσω και Σαν Μαρίνο στη Eurovision κατ' επεκτάσεις. Στο, στο εσωτερικό της βέβαια υπάρχουν και ιστορικές πόλεις όπως είναι η Ραβένα με τα ψηφιοδοτάτες και τα λοιπά. Και όπως επίσης υπάρχουν και πολλές μεσαιωνικές πόλεις ιστορικές. Οπότε δηλαδή είναι ένα πλούσιο πράγμα. Δεν είναι η θάλασσα είναι αυτή που είναι. Οι παραλίες της πολύ οργανωμένες με εκδηλώσεις όλο τον χρόνο, πολύ πλούσιο πολιτιστικά. Ναι. Και έχει και το εσωτερικό, το φαγητό δεν συζητάμε με τα κρασιά της και με τα τέτοια της, δεν είναι γνωστή η Ιταλία. Και στο εσωτερικό τα χωριά, οι μικρές πόλεις με το, με το πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Μάλιστα. Και την αναγέννηση. Ωραία, μας ταξίδεψες, είναι σαν να είμαστε εκεί πέρα. Έτσι, θα μας έβαλες μέσα στο θέρετρο και μένουμε Ιταλία. Μένουμε Ιταλία ταυτόχρονα με ψώνια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Τσαό, τσαό, τσαό. Τον Άγιο Μαρίνο, να κάνουμε εδώ τον Άγιο Μάμα. Γιατί δεν το φτιάχνουμε ένα φορολογικό παράδεισο. Πρέπει να είναι. Εκεί στο τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε και εκεί, ρε παιδί μου, εμπορική διαδικασία ούτως ή άλλως. Σαν μάμα. Πολύ καλά. Σαν μαμές. Σαν μαμές, βέβαια. Η σύνδεση υπάρχει χρόνια. Κάποτε ζω για να γίνει αυτό το φιλικό. Μπιλμπάο, Άγιο Μάμα. Ναι, ρε παιδί μου, Άγιο Μάμα δεν ξέρω. Έχει ομάδα ο Άγιο Μάμα. Αναγέννηση Αγίου Μάμα, πώς μπορεί να λέγεται. Άγιο Μαμικό. Να ψάξουμε να βρούμε την ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Και στους δύο. Καλημέρα. Πάλι κάτω στο όνομα. Ο Αναστάσης. Έλα, Αναστάση. Έλα, καλημέρα. Τι λέει. Μπαμπή μου, εγώ πάντως στον Άγιο Μαρίνα δεν θα πήγαινα 17 Ιουλίου. 17 Ιουλίου, γιατί... Δίνεις Αγίας Μαρίνας και είχε πανηγύρι. Ναι. Βγαίνουμε εκεί τώρα με πάντους να πούμε λαϊκές τέτοια. Είναι αλφα σίγμα Αγίου Μάμα η ομάδα που υπάρχει. Εντάξει. Εντάξει. Να, για να γνωρίζουμε. Ας αγ αμ δηλαδή. Ναι, ναι. Έτσι. Χθες το βράδυ η Χρύσα είχε ζωγραφική. Με παίρνει βιβλίο τηλέφωνο, μου λέει, αρχίζει, λέει, είμαστε εδώ στο πανηγύρι, λέει, καλώς θα μείνει το Αγίου Θεράποντα. Είχε ο Άγιο Θεράπης χθες πανηγύρι, Ναι. Μάλιστα. Λέω βιβλίο, καθίστε λέω με τα παιδιά εκεί, κάθομαι εδώ σπίτι, λέω λίγο, να γίνω φοιτητής, ελά τελειώσει καμιά ώρα. Με το πολύ, φράκι πολύ, μέσα, πολύ. Ξέρεις και τέτοια. Ξέρεις τώρα, παιχνιδάκια, παζάρι, φάγκι. Μακριά, μακριά, μακριά από αυτά. Αν έχεις και παιδιά και να σε τρέχουν από τον ένα και τον άλλο πάγκο, ας το καλύτερα. Οπότε ναι, με παίρνει, μου λέει, θα έρθεις. Εντάξει, κάντε τη βόλτα μόνοι σας. Σπίτι είμαι, σας περιμένω. Έτσι, έτσι. Είδες Eurovision. Δηλαδή, οι καντίνες φύγανε από το Λευκό Πύργο. Φύγανε. Δεν είχε κίνηση. Εδώ έχουμε και ρεπόρτερ Λευκού Πύργου, Αναστάση. Στους πανηγυρισμούς του πρωταθλήματος εξαντλήθηκαν όλα τα κρέατα μας. Στους πανηγυρισμούς του πρωταθλήματος λιμοκτονούσαν. Ναι, πήγε και στους δύο πανηγυρισμούς. Έχει εικόνα τώρα, εδώ τίποτα. Κοίταξε, στον τελικό μπορούσε εύκολα να βρεις να φας. Στον τελικό, ναι, στο κύπελο μπορούσε εύκολα να βρεις να φας. Στο κύπελο έχει περισσότερο. Και επειδή μάλλον ήταν Σάββατο, είχε περισσότερο κόσμο στο αεροδρόμιο. Ναι. Όπου ήταν μια αποτυχημένη υποδοχή, γιατί κάποιοι προσπαθούσαμε να μπούμε με τα αμάξι πίσω από την αποστολή. Κολ, φράκαρ και πέρα έφυγε η αποστολή. Ναι. Κυνηγούσε μετά στον περιφερειακό κάτι μηχανές. Ήταν λίγο. Δεν υπήρχε οργάνωση. Δεν υπήρχε ένα τελετάρχης. Όχι. Αλληλετάρχης. Θα σου πω γιατί όμως έγινόταν αυτό. Γιατί μέχρι αργά. Ναι. Τα ραδιόφωνα μεταδίδαν ότι η ομάδα θα φύγει από την Αθήνα στις 2.30. Ναι. Εγώ όμως που είχα πληροφορία από μέσα. Έτσι, αφού τα λένε, οι φίλοι καλά κάνουν. Ξέρω. Ρωτήστε με, ρε παιδιά, να οργανώσω εκεί μια κατάσταση. Οπότε οι καντίνες φύγανε πολύ νωρίς από τον περιβάλλοντο χώρο του Λευκού Πύργου, γιατί δεν υπήρχε κατανάλωση. Δεν ξέρω αν. Σε περίπτωση συμμετοχής, λέω, στο Eurovision, στον τελικό, όμως ξαναπάμε στο Eurovision. Μήπως πάρουμε καμιά καλή θέση και είναι, εδώ, είναι, βόρει, είναι δικό μας παιδί η Ελληνίδα η συμμετέχοντας. Είναι νομίζω κάπου από την Κοζάνη, κάτι τέτοιο καταγωγή, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί είσαι στο βράδυ κάτι κορναρίσματα. Έχει γίνει αυτό. Το 2005 με Παπαρίζου κατέβηκε κόσμος. Ο άνθρωπος Λευκού Πύργου κατέβηκε κόσμος να πανηγυρίσει την νίκη μας. Τώρα που το λες. Ένα από τα τηλεφωνήματα που με έχουν μείνει, έτσι, εντάξει, έχω πάρει πάρα πολλές φορές στο σταθμό και στο Γιώργο πολλές φορές, ήταν όταν είχα εκείνη την εποχή, τα είχαμε πάρει όλα, ρε παιδί μου, όλα. Είχα κάνει ένα ποτ πουρί, βγήκα στον αέρα με πια συμβούρλα και είχα κάνει ένα ποτ πουρί με τις επιτυχίες από περιγραφές των ελληνικών ομάδων. Ναι.
Δηλαδή ξεκίνησα με Αργύρης Καμπούρης 101-101. Τον περνάει ο Ζαγοράκης μες στην περιοχή. Έτσι, έτσι. Πάμε τελικό Γιώργο Λάβεν. Άλλο το αγόρι μου. Το θυμάμαι αυτό το τηλεφώνημα πέρασαν τόσα χρόνια γιατί με ψάχνει μετά στο κινητό. Γιώργος, ρε, εσύ ξαναβγες, μου λέει, στον τέλειο κόσμος, λέει, ξαναβγες. Έτσι, ντους πουάν, ντους πουάν, αυτό. Αυθόρμητο και πολύ ωραίο τηλεφώνημα εκεί. Ναι. Μάλιστα, έγινε. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Χαμόγελο σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, εννοείται. Πάντα. Επειδή είμαστε εκπομπή ανακριβιών, βεβαίως, δεν είναι από την Κοζάνη. Η Κατερίνα Ντούσκα είναι από το Βουβοπόταμο Πρέβεζας. Καμία σχέση. Εγώ το είχα. Γιατί μου έκανε Κοζάνη, δεν ξέρω. Έχει μια κοζανίτικη φάτσα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Δεν το επίθετο πάντω, εντάξει, δεν μπορούσε να. Το Ντούσκα. Στρατιώτικο από τον Μπαϊντούσκα. Μπαϊντούσκα. Αυτά τα δυσύλλαβα σε κατάληξη ας είναι βλάχικα. Ναι, γι' αυτό είναι λατινογενή. Είναι λατινογενή, επιθετό το τελειώνουν σε ας. Θα μπορούσε Κοζάνη, αλλά ξέρεις ποια Κοζάνη. Κοζάνη είναι πολυπολιτισμική, δηλαδή. Ναι. Έχει αυτό το βλάχικο Κύπρος Σιάτιστα. Ναι, Σιάτιστα, πώς το λένε, το τέτοιο βλάστη. Ναι, ναι. Προς τα εκεί μου έκανε, δηλαδή. Ναι. Έβγαινε, βγαίνει για εκεί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Σαμαρίνο και Σαμαρίνα. Έτσι. Ναι. Έτσι, είναι ο πνευματικός παράδεισος η Σαν Μαρίνα. Το πιάσες. Έτσι, κανονικά. Πού είσαι χαμένος. Σαν Μαρίνα. Πήρες κύπελα, πήρες διακρίσεις, πήρες το ένα, πήρες το άλλο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ρε πράγμα, με, τι πράγμα είναι αυτό. Με τίποτα. Τίποτα, τέτοια παράγμα, δεν μπορώ. Πώς αντέχετε, τι κάνετε, κάνετε μετάγγιση αίματος. Δεν ξέρω, φίλε, το υψόμετρο φταίει πέρα και παίζει, δεν ξέρω. Ίσως, ναι, στην εξοχή την ακούσαμε πιο καλύτερα. Καθόλου γυμναστική, καθόλου περπάτημα, καρέκα, την ψάχνει, φέρε κάπελα και βάλε και βάλε και ράνε και φέρε και κάνει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δικιά μας συνταγή για ευεξία το πρωί. Καθόλου γυμναστική και καθόλου περπάτημα. Ναι. Και φέρε, φέρε. Εγώ ανοίγηκα προχθές το άλογο και πόνεσα ολόκληρος. Μισή ώρα έγινα σέλα, έσπρασε μου η πασία. Η πασία για να πανηγυρίσεις το κύπελο του ΠΑΟΚ. Όλτα, να κλαμπάνε λίγο άρα του μυαλό. Τι είδες το μάτς καθόλου. Όχι, είναι πιο μάτς να δω. Τι να δω. Τι να σου πούμε στο ράδιο. Στο καφενείο, Σαμαρίνα και. Συζήτηση υψηλού επίπεδου. Όπως θυμόμαστε κάποια έτσι. Θα με... Θυμάμαι τα ρητορικά τώρα, αλλά προσπαθώ να τα φέρω στο μυαλό. Πολιτικού περιεχομένου συζήτηση, φιλοσοφικού. Φιλοσοφικού, όχι πολιτικά δεν μιλάμε καθόλου. Νο πολιτικά είναι η Σαμαρίνα, μάλιστα. Μάλιστα. Πρέπει να έρθουν να το καταγράψουμε αυτό. Πρέπει να καταγραφούν αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι. Ακούω. Τα επίτητα που τελειώνουν σε σύνορα βλάχικα, σε ρωμαϊκά. Το είπα, έτσι, έτσι, σωστό, το είπα, το είπα. Όλα. Ο Καλλιγούλας Βλάχος ήταν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχε το το επίνιό του ήταν εδώ, κάποτε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι, κανονικά, να είσαι καλά. Άντε, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Πάμε, αγόρι μου, έτσι. Θα το λέω αυτό. Βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του τοποθέτηση, κανονικότατα. Καλλιγούλας. Και ο Ανίβας, οπότε. Όλοι αυτοί. Καλλιγούλας εδώ πέρα, τι, εξωτικό. Σε παρακαλώ, καλημέρα στην γραμμούλα. Υποτίδα του Καλλιγούλα. Airbnb, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ η γραμμούλα. Λοιπόν, 7:01 πρώτα λεπτά. Μάθετε στο Ρίτσα να πούμε. Αυτό είναι το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Τώρα ξεκινάνε τα καλά. Όσο δεν έχουμε πρωταθλήματα και δεν έχουμε αθλητικές δραστηριότητες. Να αναδειχθούν, να ξεδιπλωθεί το ταλέντο. Αυτή είναι η εκπομπή που μας καθιέρωσε στους εθέρες της πόλεως. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Γεωγραφία έχουμε σήμερα. Ιστορία έχουμε. Ανθρωπογεωγραφία. Καλλιτεχνικά. Τα πάντα. Όλα μέσα σε 15 λεπτά τα έχουμε αναλύσει. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ακόμη πιο δυνατοί, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη μας ώρα, 7 και 10 πρώτα λεπτά, στη Θεσσαλονικούλα μας που ξυπνάει, με νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους, να μας δίνει η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και χθες το βράδυ είχαμε έτσι μια καταιγιδούλα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς για τις μεσημεριανές ώρες σχεδόν μέτριοι.
έως 4 με 5 μποφόρι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 ως 22 βαθμούς. Όλη εβδομάδα θα είναι κάπως με μια τέτοια μουντάδα. Έχει να έρθω λόγο επειδή και να έχει καλό καιρό από πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν. Φέτος δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Φέτος άμα πάει το πράγμα και έτσι και Ιούνιο που είναι ο στάνταρ μήνας των βροχών. Ναι. Είμαστε πολύ άσχημα για καλοκαίρι, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ σκέφτομαι τους καημένους ποδοσφαιριστές που τώρα έχουν την άδειά τους. Δηλαδή, πας διακοπές. Εντάξει, στη Μύκονο δεν βρέχει. Δεν βρέχει, αλλά δεν έχει και τώρα, δεν έχει και τον καιρό. Όχι, εντάξει. Για να πάει να κάνεις μπάνιο, για. Δεν πήγαμε για τον μπάνιο αυτό, για το Instagram πήγαμε. Σωστό και αυτό, ναι. 15 τώρα του μηνού, πού να πας διακοπές. Εντάξει, φέτος οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πάλι θα έχουν λίγο χρόνο σε καλοκαίρι. Ένα μήνα διακοπές, πώς θα γυρίσουν, λες. Καλά, αυτός ο Μπίσες Βαρπαιδιά θα γυρίσει, άστο. Οι Έλληνες δεν έχουν φύγει ακόμη. Είναι... Έχουν και εθνικές αυτοί, νομίζω κάτι έχουν τώρα. Α, πρέπει να έχει κάτι. Κάποια Τουρκία παίζουμε ένα φιλικό. Κάποια ματσάκια. Αλλά οι ξένοι θα πάνε εκεί στα μέρη τους, θα πάνε να απολαύσουν ένα μήνα διακοπές. Τι ζωάρα, ούτε δάσκαλοι να ήταν. Επιστρέφουν πότε, κάπου εκεί στα μέσα του Ιούνιου. Δεν πρέπει να είναι το κάλεσμα 20 Ιουνίου. Λογικά πιο αργά. Πιο αργά. Το ματς παίζουμε είναι 5 Αυγούστου. Ο Άρης λογικά θα συγκεντρωθεί κάπου εκεί γιατί έχει πολύ νωρίς υποχρεώσεις. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αν νομίζω θα λέω στο τρίτο πόδι θα κάνει προετοιμασία. θα ρηχτεί στη μάχη κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Οι ποδοσφαιριστές του Πάουλου πάνε για τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου. 1,5 μήνα διακοπές. 26-27 Ιουνίου εκεί λογικά θα μαζευτούν. Ωραία, μάγκα. Για να φύγουν αρχές Ιουλίου Ολλανδία. Να περάσουν εργομετρικά πρώτα. Ναι. Πάλι Ολλανδία η προετοιμασία. Κλασικά. Οπότε Άγιαξ φέτος είναι άχαστος. Πέρυσι πώς γλίτωσε. Ναι. Πέρυσι πώς γλίτωσε, αλλά φέτος είναι άχαστος. Μακάρι να πουλήσει 5-6 παίχτες μέχρι τώρα. Όλοι αυτό παρακολουθούν. Λοιπόν, είναι πάντως δύσκολο να ξεκινάς προετοιμασία νωρίς. Για τους παίκτες δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα. Η χρονιά είναι μετά πολύ μεγάλη. Ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι πως είναι πλέον το ποδόσφαιρο, τώρα... δεν τελειώνει στην ουσία. Είναι 11 μήνες. Α, και να μην άδεια. Τώρα για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ο καιρός δεν είναι καλός, φίλε, μπορούν να πάνε Μαλδίβες. Λεφτά έχουν να πάνε. Σωστό. Ναι, όντως. Τουλάχιστον του πάω του ποδοσφαιριστή. Τώρα να σου πω κάτι. Είσαι ποδοσφαιριστής και θα πας στις Μαλδίβες. Αφού το κουσκούς και ο χουλιαμάς. Είναι στη Μύκονο. Μα εννοείται τώρα. Εδώ έρχεται ο Κριστιάνο, έρχονται και τόσοι από το εξωτερικό και στα πα. Τι να. Στι Μαλβίδε πα, άμα είσαι νιόπατρο. Που θα ξέρει και τη γλώσσα. Τέλος πάντων, εδώ από ένα ζεστό μέρος που θα πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ζεστό μέρος. Δεν είναι ζεστό. Για μπάνιο. Ναι. Πα σε ένα μέρος που έχει ζέστη, θα κάνει τον πανάξι. Μετά πα και στη Μύκονο. Προλαβαίνει. Δεν θα την άμεση μήνα Μαλβίδε. Έχουμε βρει τώρα και τέτοιο. Αν ξεκινήσει η ομάδα και δεν κάνει έτσι καλά, δεν δώσει καλά δείγματα, θα λένε 1,5 μήνα διακοπέ. Τρέχατε στη Μύκονο. Λοιπόν, θες είδες Μπάμπη Eurovision βασικά. Βέβαια, παρακολούθησα όλο τον διαγωνισμό. Εντάξει, οι προβλέψεις ήταν πολύ κοντά. Ήτανε κοντά, δύο χάσαμε, δύο χώρες. Το Σαν Μαρίνο και η Εστονία. Μας το έδωσε ο υπουργός όμως εδώ. Βγήκε και είπε στο τέλος της εκπομπής χθεσινής ότι παίξτε Σαν Μαρίνο, το πιστεύω. Έχουμε ακροατή υπουργό. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ως έμπειρος, ότι θυμίζει παλαιάσκοπης Eurovisionικό κομμάτι, ένα μπιτάκι, ένα αυτό, ένα τέτοιο και μας το έδωσε. Μας άνοιξε τα μάτια. Η Ελλάδα, για να καταλάβω, ήταν πρώτη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε. Θα βγούνε μετά την ανάγνωση και την ανάκρουση των. Ήταν ανάκρουση, είπα, ναι. Μετά τον τελικό του Σαββάτου θα γνωστοποιηθούν. Για να μην επηρεάσουν το κλίμα. Δεν βγάζουν τώρα ποιος περνάει πρώτος. Εντάξει, οι διαρροές λένε ότι ήμασταν πρώτοι στις κριτικές επιτροπές που λαμβάνουν υπόψη. Χάσαμε για μία ψήφο. Που λαμβάνουν υπόψη τους τις πρόβες. Έτσι λέγεται. Τώρα, ό,τι διαβάζουμε, δεν μπορώ να ξέρω. Καλά, ναι, σίγουρα. Ήταν τυχαία η σειρά, θέλω να πω. Δεν είναι τυχαία, όχι, τυχαία είναι η σειρά. Εγώ πιστεύω ότι χθες ήταν πρώτη η Αυστραλία η οποία εντυπωσίασε. Καλά, η Αυστραλία δεν το είδα το κομμάτι, αλήθεια είναι. Ναι. Ήμουνα στο ζάπινγκ, ας πούμε, αλλά λίγο που είδα, πολύ εντυπωσιακό μου φάνηκε. Ναι. Ήταν οπτικά, ας πούμε, το πιο ιδιαίτερο κομμάτι. Ναι. Ωραία. Κατάλαβα, ησυχία, αυτά. Ησυχία, ρε φίλε, τώρα χωρίς πάω, πώς δούμε να πούμε.
Δηλαδή θα πέσει σε κατάθλιψη σε λίγο. Δεν έχει και Μουντιάλ φέτος, δεν έχει Euro. Είπαμε το Μουντομπάσκετ, γιατί το βάλανε τόσο αργά. Το Μουντομπάσκετ είναι αργά. Πάντα αργά πέφτει. Γιατί το μπάσκετάκι ξεκινάει, φίλε, Οκτώβριο. Ξεκινάει Οκτώβριο. Όλες οι διοργανώσεις. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι παλαιότερα ήταν νωρίς το Μουντομπάσκετ σχετικά, γιατί δεν συμμετείχαν οι επαγγελματίες του NBA, ενώ φέτος θα πάρουν μέρος, οπότε είναι και αυτό. Θα πάρουν, φαντάσου τώρα ότι μια ομάδα που θα φτάσει μέχρι τον τελικό, ας πούμε, και μακάρι να είναι Μιγκόκι Μπακς, μπορεί να παίζει μπάση μέσα σχεδόν, ας πούμε, μέσα Ιουνίου και βάλε. Αλλά βασικά δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι καλαθοσφαιριστέ, είναι γενικότερα πάρα πολλοί μπασκετμπολίστες παίζουν στο NBA και μετά συμμετέχουν στις πολλές. Άρα δεν έχει, τι έχει, έχει παγκόσμιο στίβου, τι έχει. Έχει τον τελικό Champions League. Τελικό, ναι, 1 Ιουνίου. Τίποτα, εθνικές εκλογές θα μας σώσουν. Τελειώνουν αυτά σιγά σιγά, δεν είναι τίποτα, σε 15 μέρες τελειώνουν. Μετά κάνει υπομονή 2 μήνες να τις πάω. Τον Άρη θα βλέπετε, βρε, αυτό είναι το... 23, Άρης. 23 Ιουλίου ξεκινάει, υποχρεώσεις. Τον Άρη θα το βλέπουν οι Αριανοί, ρε παιδιά. Εντάξει, εμείς εδώ που είμαστε... Δεν θα στηθούμε στην Λόρδη να δούμε Άρη. Εμείς θα στηθούμε όμως. Εγώ λέω, αν περάσει ο Άρης και πετύχει και διατηρηθεί και το απόρθητο του Χαριλάου, θα βάλουμε τις σημαίες στο Δημαρχείο. Καλά, μια χαρά θα κάτσουν να το δουν όλοι. Γιατί να μην τις βάλουμε, τις βάλουμε. Έτσι, ακριβώς. Μερικοί κάνουν τα πάντα για να μην βγουν δημοτικοί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι μάλλον πρωθυπουργοί. Δεν ξέρω, είναι τακτική αυτό. Κάτι πρέπει να την έχουμε. Τακτική 100% είναι, Μπάμπη, όταν βάζεις την ίδια πρόταση και κάνεις σύγκριση στην ουσία μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη, εννοείται ότι είναι τακτική, η οποία σου έχει δοθεί από ψηλά. Από τον Τραμπ. Μπαίνει στην ίδια πρόταση ένας άνθρωπος υπόδικος. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τέτοια σχέση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για μένα δεν μπαίνει. Επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία κάτι μας κρύβει μάλλον. Θα φανεί στο μέλλον ότι η τακτική που έχει ακολουθήσει. Αν έχει... Πηγαίνει για το μισό μηδέν, δεν ξέρω τι κάνει. Εντάξει, ναι, είναι. Τη μελετάμε εμείς επικοινωνιολόγοι, ας πούμε, μελετάμε, προσπαθούμε να βρούμε πραγματικά το πώς το χειρίζονται το ζήτημα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Αυτό που είπες όντως είναι μια παράμετρος που δεν είχαμε σκεφτεί. Θα μας δώσουν μόνο εθνικές εκλογές άμα προκηρυχθούν. Θα δώσει ένα βάθος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι να έχουμε να ασχοληθούμε. Είναι ορατό ένα τέτοιο σενάριο. Θεωρώ πως ανάλογα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι κάτι που παίζει. Δηλαδή αν κινηθεί διαφορά, ας πούμε, κάτω του, δηλαδή είναι κάπου στο 2-3%, λες ότι ο Τσίπρας κάνει εκλογές. Ναι, αν είναι μικρή διαφορά σίγουρα κάνει. Θα κάνει, μάλιστα. Πέφτουνε πάντως τα ποσοστά στις στοιχηματικές. Από εκεί που ήταν η παράσταση νίκης και διαφορά πάνω από το 10%, τώρα είναι σε μονοψήφιο. Τώρα έχει πέσει σε μονοψήφιο, είναι στο 7%. Έχουμε μία μισή εβδομαδούλα ακόμη μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν είμαι προετοιμασμένος για εκλογές όμως, να σου πω την αλήθεια, Ιούνιο. Δεν είσαι. Δεν είμαι. Εντάξει, έχουμε τώρα αυτό με τους δημοτικούς, δηλαδή, και τώρα ξαφνικά να μπούμε πάλι σε παιδεία. Και άντε όλοι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι να ξαναμπούν σε διαδικασία μετά για εθνικές. Δηλαδή, πώς να το προσαρμόσουμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί τόσο κοντά δημοτικές με τέτοιο. Έχουμε ομάδα που θα μπορέσει να τα απεξέλθει, ας πούμε, σε τόσα πολλά παιχνίδια. Και τρεις αγώνες την και Ευρώπη και κύπελο και θα φάνει. Πάντως είναι και αυτό ένα σχετικό σενάριο που συζητιέται. Στα Γρεβενά έχουν Άγιο Αχίλιο, εδώ μας ενημερώνει ο Φουρνάρης, οπότε είναι αργία, οπότε στη Σαμαρίνα που είναι κοντά στα Γρεβενά ενδεχομένως να το γιορτάζει και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας λέει, είμαι σίγουρος ότι σε μπέρδεψε η Κοζάνη με την Πρέβεζα γιατί έχουν μέσα το Ζήτα. Ενδεχομένως να με παραπλάνησε για τον τόπο καταγωγής της συμμετέχουσας. Και όπως είπε και άλλη τόσο όμορφη η πόλη η Πρέβεζα που έχει και την τραγουδίστρια της Eurovision, γιατί είναι αυτοκτόνησε εδώ ο Καριωτάκης. Μεγάλη δήλωση, ναι. Βίκη Φλέσσα, καταπληκτική. Ναι, απορώ, λέει, γιατί αυτοκτόνησε ο Καριωτάκης εκεί. Μάξ, οκ. Είναι να απορεί κανείς γενικότερα με όλους. Απορώ γιατί αυτοκτόνησε την Πρέβεζα, ενώ υπάρχει το αγρίνιο, ξέρω, στα 100 χιλιόμετρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε
για τον φίλο μας τον Δημήτρη, αλλά και άλλους έτσι κυμπάριδες ακροατές. Έχει, λέει, έρχεται, λέει, το ποτό που θα σου κάνει, θα σου κάνει κεφάλι χωρίς να μεθύσεις. Ποιο το νόημα? Αυτή, εντάξει, θα σου κάνει όμως κεφάλι, ρε παιδί μου, θα έχεις τη σαλαλούρα, φαντάζομαι, όταν εννοεί χωρίς να, χωρίς να μεθύσεις, να μην έχεις τα παρεπόμενα, το hangover, το στομάχι, τη θολούρα, το ένα και το άλλο. Δεκτό. Είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη ανακάλυψη που μπορεί να γίνει στον πλανήτη Γη. Έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει στο φεγγάρι, πηγαίνουμε στον Άρη, στέλνουμε εκτός γαλαξία αποστολές, εκτός ηλιακού συστήματος, και δεν έχουμε ανακαλύψει δύο πράγματα: πώς θα καταπολεμήσουμε το hangover και την μπαταρία για το κινητό. Πώς θα την κάνουμε να έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα βαίνουν καλό σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν, λέει, μελέτες που έχουν κατά καιρούς δείξει ότι η κατανάλωση περιορισμένης ποσότητας αλκοόλ, εκτός από το παροδικό αίσθημα χαλάρωσης και εφορίας, μπορεί να προκαλέσει, ενδέχεται, να έχει και ευεργετική επίδραση στον οργανισμό μας. Μάλιστα, αυτό δεν πιστεύω να μας πει ότι απλά μην πίνετε. Αυτό θα μας αποτρέψει από το να έχουμε τα αισθήματα της Γενική Γραμματεία Νεότητας. Μην πίνετε. Απ' την άλλη, λέει, μια μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, πέραν των σοβαρών κινδύνων που κρύβει για την υγεία, αν είναι συστηματική, μπορεί να οδηγήσει σε οξία μέθη και τα όποια αρνητικά συνεπακόλουθα. Αλλά μου αρέσει που κρατάει μια. Τα όποια αρνητικά. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν. Απάντηση στις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις έρχονται να δώσουν Βρετανοί επιστήμονες, κυρίες και κύριοι, που δημιουργούν ένα υποκατάστατο ποτού, μια συνθετική μορφή αλκοόλης, την Αλκαρέλε, που υπόσχεται όλα τα ευχάριτα συμπτώματα. Σαν ομάδα σε ούτα τη Βιζιόνα. Αλικάντε Αλκαρέλε. Ανοίγει το σκορ. Που υπόσχεται όλα τα ευχάριστα συμπτώματα του αλκοόλ, χωρίς όμως καμία από τις δυσάρεστες παρενέργειές του. Η όλη ιδέα βασίζεται στην πυροδότηση συγκεκριμένων περιοχών του ανθρωπίνου εγκεφάλου, προκαλώντας ένα αίσθημα κορύφωσης που θα σε κάνει να την ακούσεις χωρίς να καταλήξεις λιώμα. Χάνεται όμως ολόκληρη η ελληνική δισκογραφία και στιχουργία, η οποία βασίζεται πάνω στο λιώμα. Χάνονται πάρα πολλά, δεν. Το χρειαζόμαστε κι αυτό. Με το λιώμα, δηλαδή θα έχουμε και σώστας φρένας. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Τα σχέδια των Βρετανών επιστημόνων είναι να βγάλουν την Αλκαρέλε στην αγορά μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, και όπως δηλώνει ο καθηγητής νευροψυχοφαρμακολογίας David Nutt, που η γύρα του εγχειρήματος θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να αποδειχθεί ότι η συνετική αυτή μορφή αλκοόλης είναι απόλυτα ασφαλής για τον οργανισμό. Δηλώνω έτοιμος να πειραματιστώ ή να γίνω ένα πειραματόζω με την Αλκαρέλε εκεί στους φίλους μας στους Βρετανοί. Θα μπαίνεις με μια Αλκαρέλε κόλα και θα σου βάζουν. Ναι. Θα πιούμε ένα σφινάκι Αλκαρέλε. Είναι λίγο ήξης αφήξης τώρα αυτό το ζήτημα. Αλλά από την άλλη, άμα γλιτώσουμε από αυτό το αιώνιο hangover, είσαι μικρός ακόμη, το σηκωτάκι σου και το νεφράκι σου, Αναστάση μου, είναι ξεκαλά επίπεδα. Θα μεταβολίζω γιατί. Μεταβολίζεις. Ναι. Κάτσε να έρθεις εδώ στην ηλικία μας, τα χρόνια μας, σαν το φίλο μας τον Δημήτρη. Εκτός και ο φίλος μας ο Δημήτρης στην Σαμαρίνα, και αυτό τα μεταβολίζει. Ή βρίσκεται σε μια συνεχόμενη. Αυτή είναι η άλλη. Ήδη έχει μπει σε πρόγραμμα και δοκιμάζει Αλκαρέλε. Αλκαρέλε, λες, θα πίνουν εκεί πάνω. Καλημέρα στην Κραβούλα. Να ρε, που υπάρχουν μεταγραφές. Πού θα πάει ο Καρέλης, τι λέτε τώρα για τον Καρέλη, τον Αλκαρέλη, τον τέτοιο. Τι να ακού, μωρέ. Ο Καρέλης δεν ξέρω, θα φύγει από τον Πάο. Τι θα κάνει. Γιατί είναι. Ουσιαστικά δανεικό είναι βασικά. Για του δανεικού, ναι, λέγεται για τον Λιμνιό, για τον ένα, για τον Λιμνιό, λέω. Για τον Ουάρντα, για τον αυτό, για τον. Τέτοιο. Με ποιο, σε ποια ομάδα νίκη. Στην Γκένκ. Φαντάζει να παίξει Πάο Γκένκ. Να λένε με του δανεικού. Και να βάλει δύο γκολ. Καλά, αυτό ναι. Αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό δεν πήγε. Ναι. Λοιπόν, και επειδή πάρα πολλά είσαστε και ενημερωτική εκπομπή, μόλις έχω περάσει έξω από τη λαϊκή της Τούμπας, μπορώ να πω ότι είναι πλούσια, να πούμε τα λέει, μπορεί όλος ο κόσμος να πάει να ψωνίσει, να κάνει. Ετοιμάζεται για Champions League. Ποιος, η λαϊκή. Και η λαϊκή της Τούμπας. Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν είναι να τρολάριζα τώρα. Απλά εντάξει, έτσι να περάσω απ' έξω και είδα. Εγώ θέλω να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει ο Μίλους Champions League για να δούμε τι θα γίνει τελικά με την λαϊκή. Θα παραμείνει Τετάρτη. Να πάρουν θέση υποψήφοι. Δεν έχουν συζητήσει για αυτό το θέμα. Θα κάνουμε μια γκάμα από ερωτήσεις και από αυτά τι γίνεται. Δηλαδή όλοι θέλουν να βάζουν υποψηφιότητες. Δεν μας βάζουν εδώ. Στα καθώματα της πόλης να πάρουν θέση. Τι θα γίνει με τη λαϊκή στο τράπεζο. Να κάνουμε εδώ ένα debate. Ένα debate να τους φέρουμε όλους εδώ στην εκπομπή πρωί-πρωί. Και αν μου πει κάποιος δεν ξυπνάω, δεν είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ απλά προφανώς τα πράγματα. Εντάξει. Να λέμε. Θεωρώ πως πρέπει να ξυπνάω. Το Σφακιανάκι τον είχαν κάνει τέτοια ερώτηση. Ποιος Σφακιανάκι, τον Νότι. Ναι, τον Νότι. Τον είχε
πώς το λένε, ρε, το Χαλκιδικό, τι, που ο αδερφός του λέει τον καιρό. Αρναούτογλου. Τον Αρναούτογλου, ναι, τον είχε φωνάξει ένα βράδυ, λέει, το έχεις σκεφτεί, λέει, να βάλεις, ξέρω εγώ, κάτι σαν υποψηφιότητα. Κοίταξε, μας η δουλειά μας, λένε, τέτοια, ναι, που όλη τη νύχτα, ξέρω εγώ, δουλεύουμε και μετά κοιμόμαστε μέχρι αργά, λέει, δεν θα μπορούσα. Ειλικρινής, ειλικρινής, ναι. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, ξάγρυπνοι όλη μέρα. Ναι, ξυπνάνε με τζαμπιές. Το βράδυ, πάει, συνεχίζουν, να πούμε και τέτοιο, κατάλαβες. Μάλιστα. Ναι, οπότε τι θα γίνει με το Champions League, να πούμε, τις... Θα το διερευνήσουμε, θα κάνουμε. Τις αγγίσεις του Μάθε, εφόσον δεν βρεθεί καμιά σχετική ομάδα εκεί με Καρσόνια. Να πάει στο Καφτατζόγλιο, ή λαϊκή, φαντάζεσαι. Θα γίνεται εσωτερική μετάλλευση, ναι, εσωτερική αλλαγή. Μάλιστα. Αλλά μετά θα γίνουν, θα αρχίσουν τα έργα, άρα ο ΠΑΟΚ θα ακολουθάει τη λαϊκή. Μετά θα αρχίσουν τα έργα στην Τούμπα και πρέπει να κάνει έδρα το Καφτατζόγλιο ΠΑΟΚ. Όντως και αυτό, ναι, γιατί όταν θα ξεκινήσει να χτίζει το γήπεδο δεν θα μπορέσει, ας πούμε, παραπλεύρος και στα, έτσι, σημεία εκεί της περιοχής. Δεν υπάρχει. Να, ένα θέμα που πρέπει να απαντήσουν εδώ οι υποψήφοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έθεσες. Φιλιά, τσάω, τσάω. Γιατί η λαϊκή της Τούμπας έχει... είναι τεράστια. Ξέρω να την έχεις επισκεφτεί καθόλου, έχεις περάσει από εκεί Τετάρτη. Για εισιτήριο είχα πάει. Τα παλιά τα χρόνια. Μέχρι και αυτό μα στερήσαν τη σουρέ, το έτσι, το αλλιώ. Είναι πάνω. Πιάνει λαμπράκι, πιάνει μέχρι κάτω Τούμπα. Είναι από τι μεγαλύτερε λαϊκέ. Πού θα πάει αν ξεκινήσουν τα έργα. Ένα το κρατούμενο και δύο το κρατούμενο. Τι θα γίνει του χρόνου αν η ομάδα επιτέλου συμμετέχει στα. Στους ομίλους. Προτείνω μια ανταλλαγή, δηλαδή να τη χαριλά ποτέ έχει λαϊκή. Πέμπτη Παρασκευή. Με κάνουμε έχει. Ένα τέτοιο. Αυτό παίζει Γκάρι Γιουρόπα, άμα έχει Πέμπτη, θα βολέψει. Πότε, νομίζω Σάββατο έχει τη Μαρτίου. Ναι, και στην Ξηροκρίνη είναι αυτές οι δύο. Πέμπτη έχει το Μπροφίτηλία και. Παρασκευή, Παναγία Φανερωμένη. Όχι, Παρασκευή δεν πρέπει να έχει το χάρι. Παρασκευή και Σταυρούπολη. Α, μα πει ένα φίλο εκεί. Που ξέρει. Χαριλάου πότε έχει λαϊκή. Καλημέρα, λαϊκή 24. Εδώ το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαγόρι μου. Απαγορεύει η εισαγωγή αρκαλέρε στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουμε δηλαδή έξω. Όχι, όλη η γοητεία είναι στο λιώμα. έτσι ακριβώς. Και στο Hangover. Εννοείται. Και τι θα γράφει ο Παντελίδης. Αλκαρέλε σε κρεμό. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και ο Αργυρός. Όλη η γοητεία είναι σε ένα σχέδιο πλανεδισμού. Χρώματα, σχέδια, σαν το πετσιμού χαλί που το ανοίγεις, και βλέπεις τα χρώματα, τα σχέδια, τα άπειρα, τα... Πού τα βλέπεις και αυτά? Και φτάνεις στα κρόσια, στο τελευταίο κρόσιο που είναι και η βελόνα. Αυτή είναι η διαδικασία όταν πίνεις δηλαδή. Μάλιστα. Το Hangover, το άλλο ξενέρωμα αυτό, και το αγκάθι με αγκάθι βγαίνει να ξαναπλαγωθώ δηλαδή. Έτσι και λες, μάλιστα. Τα περιέγραψες πολύ παραστατικά. Ναι, θα με κάνει μια χάρη. Παρακαλώ. Στο ίδιο να βάλει λίγο το τάπρε να έτσι. Το τάπρε να ανεβούμε, βέβαια. Έχουμε καιρό να το μεταδώσουμε. Μείνε συντονισμένο. Φιλιά. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Η πολυετή συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κατά καιρούς έχει δώσει λύση στο θέμα της λαϊκής της Τούμπας. Δηλαδή. Ή πήγαινε επάνω από το μουσείο, περιορισμένη μεν. Έχει γίνει αυτό. Ναι, μέχρι το ΙΚΑ. Πότε? Πήγαινε δηλαδή επί της Λαμπράκη. Ήτανε μακρι... Αυτό έγινε τουλάχιστον μια δεκαετία που φέτος, είχε φέτος ο Πάκ δεν έπαιξε. Προκριματικά Τετάρτη δεν έπαιξε. Όχι ρε. Έπαιξε με την Μπενφίκα και με αυτά δεν έπαιξε Τετάρτη. Λογικά θα έπαιξε. Δεν έχει πέσει ποτέ με λαϊκή. Εγώ νομίζω δεν γίνεται αυτό. Γιατί έπαιξε δύο προκριματικά. Τον έναν τον έπαιξε τρίτη Τετάρτη. Εγώ θυμάμαι να μυρίζει ψάριλα. Από εκεί καταλαβαίνει. Τρίτες και πέμπτες του έπαιξε. Όπως ήταν τίποτα Μπενφίκια αυτά που μυρίζει. Ναι, αλλά δεν είχε. Μια φορά έφυγε η λαϊκή ψηλά. Πήγε ψηλά επάνω και έπαιξε. Χάναν οι γριές στον μπούσουλα να πούνε. Δεν ξέρω πού είναι ο Μανάβη, δεν ξέρω πού είναι ο Μπανανάς, πού είναι ο Ψαράς, χαμός. Να σου πω κάτι. Είναι δυνατό. Αυτή ήταν που μεταφέρθηκε η μέρα. Ναι, μπορεί να ρίξει μέχρι και δήμαρχο. Αυτή ακριβώς. Αν χάσει πού είναι ο πάγκο σου, αυτό το. Η γριά έχει αυτοματισμού. Δεν είναι άντε. Αυτό τα έχει δουλέψει χρόνια τώρα, αυτή είναι 40 ετία. Το χειρότερο που μεταφέρθηκε η μέρα, μία χρονιά θυμάμαι,
και έγινε Τρίτη και πήγαιναν οι γριές Τετάρτη και ούρλιαζαν και τα άφαζαν με τα παόκια, κατέβαιναν οι άλλοι με τα καστόλ, με τις καντίνες και με τα τέτοια και μάλλον με τις γριές. Εντάξει, οι λαϊκοί αλήτες μας ρημάζεται και τέτοια. Εννοεί και θα τους είχαν και στον ντου, ξεκάθαρα. Αυτό ποτέ έχει γίνει όντως αλλαγή λαϊκής, παιδιά. Έχει γίνει αλλαγή ημερομηνίας και έχει πέσει πολύ κοντά τώρα τη. Στην Αγία Μαρίνα γίνεται Δευτέρα, νομίζω. Την κόβω να κάνουν μέτρα τάξης στην αστυνομία. Μπάμπη, θυμάμαι τότε, ρε φίλε, οι γριές τα βάζανε με τα παλικάρια που κατεβαίναν στο γήπεδο με τη ρετίνα και την κουκακόλα, ο άλλος το τούμπα λίμπρε το χέρι. Πίντι, πίντι, δεν ξέρει τι φτιάχνει. Έτσι. Με ένα ύφος η γριά το κοιτούσε αλήτη εξαιτίας σου έχασα το γάβρο να πούμε σήμερα. Και την μπανάνη, τα μαρούλια που ήθελα να μαγειρέψω. Και την έλεγα, και εγώ για το γάβρο ήρθα. Φρικασέ, ναι, δηλαδή φίλε, μεγάλη φάση. Είναι ένα ζήτημα, πρέπει, έχει μία μισή εβδομάδα, πρέπει να τοποθετηθούν όλοι εδώ οι υποψήφοι δημοτικοί άρχοντες. Και 22. Και 22, πολύ λιγότερο νομίζω. Πάμε τηλέφωνο τον υποψήφιο δήμαρχο που είναι και επικρατέστερος να ρωτήσετε τι γίνεται. Μάλιστα. Ποιος είναι επικρατέστερος στον αέρα, τουλάχιστον να τοποθετήσουμε για αυτό. Ναι, μάλλον λέτε για τον αυτό που προηγείται στις στοιχηματικές, ας πούμε. Μέχρι χθες. Μέχρι χθες λες. Μέχρι χθες, Εν τω μεταξύ τα Χιάος, να σου πω όπως τώρα, θα βγει τα Χιάος και θα σας γλεντάνε μετά. Θα λέτε ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν έχει καν δύναμη να βγάλει δήμαρχο που θέλει ο ίδιος. Και δίκιο θα έχουν. Ναι, και δίκιο θα έχουν. Θα βγει τα Χιάος και τα συλλαλητήρια του Πάζου και την Καμάρα, στο Δημαρχείο θα γίνει. Ναι, από εκεί θα ξεκινάνε. Ζωντανά το βλέπω. Μάλιστα. Εντάξει, τόσο κύριε, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο. Το επανειδήνω. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έχει βγει ΠΑΟΞΙΣ δήμαρχος, ε? Α, δεν ξέρω. Για να το ψάξει εδώ ο λαός. Γιατί ξαπανέκαθεν προερχόμενος από τη στάξη. Ο Παπαγεωργόπουλος Αριανός δεν ήτανε. Και είναι. Ο Μπουτάρης προερχόμενος από τους κόλπους του Άρεως, πριν ο Κοσμόπουλος Κούβελας προερχόμενη από την ομάδα του Ηρακλέως, πριν Χάρης Μαναβής, έτσι λεγόταν ένα ο δεκαετία του 80. Εκείνος ίσως να ήταν ΠΑΟΞΙΣ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Έναν Τούρκο δήμαρχο στην απελευθέρωση, δεν ξέρω εκεί. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω. Αλλά το ζήτημα αυτό που έχει ανακύψει βεβαίως με τις λάκες. Αυτά είναι τα μικρά ζητήματα που ανακοινεί το λόγο επειδή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα Μπαμπινό. Έλα Λευτερή. Άεκολε, έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Πολύ μπλε φίλε. Πολύ μπλε. Τι? Από Μακεδονία μέχρι Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Μάλιστα. Πολύ μπλε η θάλασσα. Πολύ το μπλε μπαμπι. Σαν τον Ελίτη να ακούω. Πόσο μπλε ξοδεύω. Έτσι λοιπόν και ακούγοντας το του έτσι μας, την ποιητική εσάς του φίλου μας του Λευτέρη, θα οδηγηθούμε στο τελευταίο διαλυματάκι του Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Ποιος ξέρει τι θα έχουμε για τη συνέχεια. Πάντα επικρατεί αγωνία σε εγρήγορση και ποτέ δεν μπορεί να είμαστε ασφαλείς με το τι θα ακούσουμε εδώ. Συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο τελευταίο περίπου μισαωράκι της εκπομπούλας μας, 7:40 πρώτα λεπτά. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στη σελιδούλα μας στο Facebook. Όσον αφορά το ερώτημα που απευθύναμε διαμέσου της σελίδας μας χθες στους φίλους αναγνώστες του Λόγο Επειδή για το ποια προσωπικότητα το χώρο του αθλητισμού θα κατεβάζανε ως αποστολή στην Eurovision, ο Αναστάσης σας απάντησε ο Ευγένης Άχοφ που τραγουδάει καλά Pixlax, είναι δυνατόν ρε εσύ. Pixlax τραγούδησε. Α, και νομίζω αυτό το βγάλαν οι μέλισσες τώρα. Ναι, βγήκε σε μια διασκευή. Pixlax, δεν τόσο καταθλιπτική ρε παιδί μου. Ρε double πήρες, είναι δυνατόν. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας προτείνει μια boy band all star με Τζίγκερ, Μελισανίδη, Μαρινάκη, Αλαφούζο και Σοκράτη Κοκαλή. Ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο φίλος μας ο Φώτης μας λέει το χαριστέ. Είναι ο Δήμος Πειραιά, δεν είναι. Το φίλος μας, ο Φώτης μας λέει για χαριστέα που έχει παίξει και μπουζούκι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Να κατέβαινε. Ο φίλος μας ο Αργύρης γράφει Στίβια Τζόγλου
για ερωτική μπαλάντα με βραχνή φωνή τύπου Brian Adams που τραγουδάει και στα αγγλικά. Θα ήταν μια ωραία, ωραία επιλογή. Έτσι, Brian Adams, Rod Stewart, τέτοιας κοπής. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας λέει τσάρτα για να μην τελειώσει ποτέ το κομμάτι μέσα. Το μακρύζε η μπέκικο του Νίκου. Κανονικότατα. Ο... τι έχουμε εδώ πέρα, ο φίλος μας ο Χρήστος λέει κομπότη. Εδώ έχουμε μέσα μια πολύ καλή επιλογή. Ο οποίος δεν θα περάσει από τον ημιτελικό, αλλά θα κερδίσει τον τελικό. Θα κάνει ένσταση, ας πούμε, και θα παραμείνει μέσα στον, στον τελικό. Άλλοι φίλοι προτείνουν εδώ Φωτιάδη τον δικό μας να κατεβάσουμε στην Eurovision. Ουάρντα εννοείται είναι μια επίσης πολύ καλή λύση. Θα πάρουμε την αραβική ψήφο. Αν και δεν μετέχουν όμως μέσα, αλλά υπάρχουν διάσπαρτοι στην Ευρώπη, Ισπανία, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία. Θα μας δίνανε εκεί τους ψήφιτες. Ο φίλος μας ο Χρήστος θα ήθελα να κατεβάσουμε Σάβα Κοφίδη για μια πιο metal προσέγγιση. Ωραίο. Ο φίλος μας ο Φιλίπ μας δίνει μια πολύ ωραία συμμετοχή. Τον Ηρακλειδέα που έβγαινε στο Ραπτόπουλο στη Μαρμίτα. Που είχε πάει και στο... είναι φιλαράκι, έχουμε τραγουδήσει μαζί σε γάμο. Εννοείται, εννοείται. Και το φεύγω από μένα να νιώσω καλά. Είχε πάει στο The Voice, στο X-Factor. Κάτι άλλο πιο παλιά. Μάλλον κάτι τέτοιο, ναι. Fame story. Ναι. Ουάρντα έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Ο φίλος μας ο Πέτρος λέει τον Κουτίνιο να ερμηνεύει στο Μοναξιά μου όλα. Και αυτός πιτσλάξα τον Σάχο. Έτσι τον πάρει ο Πάκου τον Κουτίνιο. Λες. Τι να τον κάνει μωρέ τώρα εκεί στη Μπαρτσελώνα. Τώρα τραγουδάει το πουλάμε για λίγη σιγουριά. Ο Αλέφαντος είναι πάντα μια διαχρονική. Ο Ουάρντα έχει πάρα πολλές ψήφους γιατί έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Αριστεία. Αριστεία κανονικότατα. Και ο Χαριστέας να συμμετέχει και αυτός. Πατσάτσο. Πατσάτσο. Θα είχε κομμάτι που θα έμοιαζε σε κάποιο άλλο. Πολύ εμφανώς. Κάποιο έτσι. Θα θύμιζε κάτι. Ντούσαν Μπάγκεβιτς λέει ντουέτο με Κατερίνα Στανίση. Να είστε. Ή την Κατερίνα τη δικιά μας θα τη θάσω. Πολύ ωραία επιλογή θα ήταν. Το Betway επίσης θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε. Ναι, γι' αυτό είχε δώσει πάρα ναι. πολύ ωραία σε ένα All Star Game. Κι άλλη πάρα πολύ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπομπιναρά. Έλα, για πες. Τα άμαθες τι έγινε στην Καραβάγη. Ναι, τα έμαθα. Πιάσανε τον Άλκη τον Δαβίδ της Coca-Cola. Πώς είπε, τα άμαθες τι έγινε στην Καραβαϊκή, πιάσανε το... Νομίζω ήταν στίχος. Ναι, εγώ αυτό πώς ήταν ρε παιδί. Το Νόντα. Το Νόντα. Μπαμπή. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Ναι. Δεν άπτεται εδώ της θεματολογίας μας. Ζαγοράκη ο οποίος έχει έτσι εμπειρία. Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή εμπειρία. Και πρωτιά βεβαίως βεβαίως. Και αυτός βραχνή φωνή. Βραχνή φωνή, ναι. Βασίλης Πανούλης έχει τραγουδούσει και αυτός στα μπουζούκια, οπότε θα μπορούσε να συμμετέχει. Πάτρικ Ογκουνσότο μας δίνουν εδώ σαν... λέει το Σουφού Πάουκ Ζάμπιας. Θα βάλουμε μετά την Αυστραλία και την Ζάμπια. Ναι, όχι ρε παιδί μου, σαν ελληνική συμμετοχή θα μπορούσε να κατέβει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στην Καραβαϊκή δεν ασχολείσαι με φαρμακευτική. Μόνο γκάντζα. Μάλιστα, ωραία. 2-31-0-2-8-7-3-8-3 κανένας άλλος. Γιατί τώρα ξυπνήσω ο Λευτέρης. Στην αρχή ξέρεις παίρνει νισταγμένος. Και ναι συνεννοείσαι. Μετά παίρνει μπρος, ας πούμε. Παίρνει πατήματα στο γήπεδο. Ξαμουδιάζει και αρχίζει και δίνει στροφές. Το Γκαλίτσιο που χάθηκε αυτή η ψυχούλα ρε. Παίζει μπάλιτσα ακόμα. Για τις στιλιστικές του προσεγγίσεις και να μην χρειάζεται να πληρώσουμε τη Φωκά Ευαγγελινό εκεί τη χρονιά. Πού είναι κάπου στο Βέλγιο, πού ήταν. Δεν είχε ακουστεί για πάω ο Γκαλίτσιος. Ποια χρονιά. Το 13-14 κάπου εκεί. Δεν μας φέρανε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα κολούσε στιλιστικά εδώ πέρα, θα το αποθέωνε. Εδώ πέρα είναι η πρωτεύουσα της υπερβολής. Εννοείται, θα ήταν πλασμένος για κομνηνών εκεί. Ναι. Για είναι τα στέκια, τα καινούρια της τελευταίας εποχής. Θωμά Μάτσιο προτείνουν κάποιο. Γκουνσότο πάρα πολύ. Αλέφαντος Τρίφωνας Σαμαράς που δεν είναι από τον χώρο του αθλητισμού. Εντάξει.
Μπορεί ντουέτο με Χαριστέα και οι δύο με κομματικέ ασχοληθήκανε. Σωστό και αυτό. Ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο, νομίζω είναι υποψήφιος με τον Τζιτζικώστα. Αν είναι στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Αρκετοί από το αθλητικό. Πρέπει να τους ψάξουμε να τους βρούμε τώρα πόσοι κατεβαίνουν από προερχόμενοι μέσα από τον αθλητικό χώρο. Να δούμε και τι επιτυχίες θα έχουν. Τα δημοτικά μου έρχονται 4. Ευρωεκλογές 2. Από δύο ευρωεκλογές τι. Ευρωεκλογές, εντάξει, Ζαγοράκης. Ζαγοράκης είναι. Την Νέα Δημοκρατία είναι. Ναι. Και ο Νικολαίδης που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα υπάρχει κι άλλο αθλητικό τέτοιο. Δεν γίνεται. Ναι. Ανατολάκης παίζει ως παρουσία, δεν μας έχει δώσει διαπιστευτήρια. Ο Ανατολάκης θα μπορούσε να κατέβει σε ένα συνέδριο ρητορίας. Σωστό. Γιατί έχει χάθει και αυτή η ψυχή από την πολιτική σκηνή. Τρώει τα παιδιά της Ελλάδα. Έτσι, κανονικότατα. Εδώ. Ο φίλος μας, ο Γιούρης, μας δίνει και αυτό την πρότασή του για, για το πρόσωπο που θα κατεβάζαμε στην Eurovision προχώμενο από το χώρο του αθλητισμού. Καλημέρα, λέει Φερνάντο Σάντος σε Μποζανόβα. Κομμάτι με Γιώργο Παράσχο να παίζει κόντρα μπάσο. Θα βγαίναμε τριάδα, λέει, με ένα δωδεκάρι. Τώρα, επειδή μην κυλουγάσκεις, Μποζανόβα είναι αυτά τα καινούργια τα. Αυτά τα swing. Τα swing αυτά, είναι. Μποζανόβα είναι πιο. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Έτσι, βραζιλιάνο, βραζιλαίο, μπαζέο. Αυτά που λες εσύ τα καινούριο. Τέτοια είναι τα swing. Είναι πιο αλέγκρο τα swing. Δεν ξέρω, αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση με αυτά τα τραγούδια είναι ότι είναι η playlist του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Είναι γεμάτη από τέτοια. Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος και τους βάζουμε αυτά. Βάλε ρε παιδί μου, πού βάζουν τα παλιά τα χρόνια, play μπουζούκι. Ναι, ένα κιτσαριό, ένα Greek σιρτάκι εκεί να γίνει. Δεν ξέρει ο κόσμος, drinky drinky μάνα μου, είχε τόσο ωραίες μουσικές στιγμές η χώρα μας. Τώρα μας βάζουν ένα σάκι. Ένα σάκι, ένα κάτι τι, έτσι, 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 βόηδια, έτσι βόηδια θα επανακάμψουμε ως χώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εντάξει, γίναμε τώρα το Λευτέρης 24. Σε άλλες ειδήσεις, να χαιρετήσουμε τον μεγάλο τον. Πρέπει να είναι φίλος μας. Για να μην το χαρακτηρίσω με έναν έτσι, ας πούμε, όρο. Επιτιμήσω όρος, αλλά δεν θα ήθελα να το πω στο ραδιόφωνο. Θα ήθελα να μας διδάξει η τεχνογνωσία. Έτρωγε, λέει, τσάμπα στα KFC για ένα χρόνο, λέγοντας ότι τον είχαν στείλει για να τσεκάρει την ποιότητα. Πεχταράς. Πεχταράς. Ένας 27χρονος πήγαινε σε διάφορα καταστήματα και με τη δικαιολογία ότι τον είχαν στείλει από τα κεντρικά, έτρωγε τζάμπα. Ένας φοιτητής στη Νότιο Αφρική άνοιξε τον πέχτες δρόμο και μας τον έδειξε. Δεν έχουμε αυτή την άλλη. Την έχουμε νομίζω εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερος. Εντάξει, έχουμε άλλες αλυσίδες. Θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε εκεί τον ελεγκτή. Αυτό το κάνουν πολλοί όταν είναι να παντρευτούν. Πηγαίνουν τα ζευγάρια και σε κτήματα, σε κέντρες αυτά. Ήρθαμε να δούμε το μενού. Αλλά δεν το βλέπεις μόνο, κάθεσαι και το δοκιμάζεις. Και πηγαίνοντας, ας πούμε, γιατί δεν καταλήγεις κατευθείαν σε ένα κέντρο της αρεσκίας σου. Πηγαίνεις καμιά 10-15 αριά. Περνάς, βλέπεις και τις ορχήστρες, αυτά και το Νατάλο και την κάνεις τα ράτσα. Επίσης υπήρχε περίπτωση κάτι φίλων από τα. Πρέπει να το έχω ξαναπεί εδώ στο ραδιόφωνο στα Γρεβενά. Δεκαετία του 90 πηγαίνανε, ήταν δύο μαγαζιά που κάνανε γάμους. Και πηγαίνανε. Τότε οι γάμοι δεν ήταν με τα τωρινά τα πρότυπα, λίστες και αυτά από το που είστε. Τότε ο γάμος ήταν, άιντε, πάμε όλοι όπου βρούμε καθόμαστε και όλοι είστε προσκαλεσμένοι και όλοι συμμετέχετε στο παιδί μου τη χαρά. Και πηγαίνανε, καθότανε κανονικά, παραγγέλανε, τρώγανε και κανείς δεν τους ρωτούσε από πού προέρχονται γιατί όλοι πέθεταν ότι είναι από το άλλο το σόι. Και το είχανε σύστημα αυτό κάθε Σάββατο. Και κάνανε τα ράτσα, τρώγανε, πήγαν τις μπυρίτσες και μετά βγαίνανε έξω στα. Ωραία χρόνια. Στα μπαράκια. Τότε τι να ρωτήσει τώρα. Όχι, σε παίρνουν τηλέφωνο αν θα έρθει. Τώρα παίρνει με barcode και εφαρμογή, την περνά. Αν θα έρθει, αν αυτό πες μου οπωσδήποτε ένα μήνα πριν, μη σου τύχει κάτι, γιατί πρέπει να χρεωθώ τη μέρη. Τότε δεν υπήρχε χρέωμα στις μέρηδες. Τότε έσκαγες να πούμε και έδινε την πληρωμή από πριν, προκαταβολή. Και στίβε το φαΐ. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αναστάση. Καλά. Να ολοκληρώσω το θέμα. Είναι κακή γραμμή και με ενοχλεί. Ο 27χρονος λοιπόν πήγαινε σε διάφορα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας λέγοντας πως τον έχουν στείλει από τα κεντρικά προκειμένου να τσεκάρει την ποιότητα των γευμάτων. Έπαιρνε ό,τι ήθελε χωρίς να πληρώνει. Δεν
του ζητούσαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο, τίποτα. Δηλαδή, ήταν, σου λέει, μην είναι αφεντικό τώρα. Μην είναι αφεντικό εδώ και μου πει, δεν με ξέρει, παιδί μου, και αυτά. Την παραβολή με τον Χριστό την ξέρουμε όλοι. Ποια είναι αυτή η παραβολή? Που έλεγε ο άλλο, Χριστέ μου, στην προσευχή του, έλα του, να σε γνωρίζει εδώ, ξέρω εγώ. Ναι. Και πήγε με τη μορφή ζητιάνου. Δεν το, και του λέει, γιατί δεν είδε, και λέει, ήρθα και με διώξε. Και με διώξε, μάλιστα. Είδε. Μάλιστα, λέει, ήταν τόσο σίγουρο στις κινήσεις του. Ίσως η αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε. Ναι, έδινε ένα χαρακτήριο. Πώς μπήκα εγώ πέρα στα δημοσιογραφικά του ΑΚΑ? Χωρίς διαπίστευση, χωρίς τίποτα. Αυτό. Ότι παιδί μου, σε παρακαλώ, παιδί μου, εδώ ποιος είναι. Μου έχει τύχει στο στρατό, έχει έρθει ο άλλος στο στρατόπεδο που ήμουνα και μου λέει, σε παρακαλώ, παιδί μου, περιμέναμε ταξιάρχους, τέτοια αυτά. Και έρχεται ένας με ένα ντάτσουν, κάτι και ένα φορτηγά, και λέει, σε παρακαλώ, παιδί μου, είμαι εδώ πέρα αυτός που καλλιεργούμε τον μπακ. Είχαμε μπακτσέ, γέλασε μέσα μόνοι μας. Μπακτσέ μέσα στο στρατόπεδο, είμαι αυτός που κάνουμε τον μπακτσέ εδώ και το. Ούτε άλτης, ούτε τίποτα. Παίρνα. Τους υπόλοιπους ήμασταν μάχη μου. Ο 27χρονος λοιπόν πήγαινε σε διάφορα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας και λέγοντας πως τον έχουν στείλει από τα κεντρικά προκειμένου να τσεκάρει την ποιότητα των γεμάτων, έπαιρνε ό,τι ήθελε χωρίς να πληρώνει. Μάλιστα ήταν τόσο σίγουρος στις κινήσεις και τη συμπεριφορά του που το κόλπο αυτό έπιανε για ένα χρόνο ολόκληρο πριν συλληφθεί, πριν από λίγες ημέρες. Με τι κατηγορία μπορείς να συλληφθείς? Υπάρχει κατηγορία για κούτρα? Δεν, εγώ θα τον αθώνα. Έβγε τέκνο μου. Ναι, οι άλλοι του δίναν, τον κερνούσαν. Τι, μη καταβολή του ΦΠΑ. Τα στοιχεία, λέει, του μικρού Θεούλη δεν έχουν γίνει γνωστά και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πηγαίνει στο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Κβαζούλου Νατάλ. Στην Κβαζούλου γίνονται αυτά, εντάξει. Έχει δημοσιευθεί στην σελίδα The African Voice. Σπαράρτημα της Άθενης. Μάλλον, ναι. Νομίζω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ τα πάω, εγώ πληρώνω. Πεκιζίνα, έβγε και φεύγε. Όλα μπλε, γεια. Λες σήμερα κάτι συνέβη. Κάτι συνέβη, εντάξει, ωκέ ρε παιδί μου. Ίσως να είναι. Βλέπει έτσι. Μια δημοκρατία. Λες, μπορεί να τον δώσουμε, να τον βάλουμε να μας δώσει τα προγνωστικά. Στο δρόμο που χάραξε ο αγνώστων στοιχείων φίλος μας της Νότιας Αφρικής, μας δίνει τον... Μας δείχνει το δρόμο εδώ σε μικρούς επίδοξους. Ήταν ένα ωραίο πείραμα να το κάνουμε αυτό, όχι για να φάμε τζάμπα, αλλά για να δούμε κατά πόσο λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας στα καταστήματα και στις αλυσίδες εστιατορίων. Και δεν νομίζω εδώ στην Ελλάδα να πιάνε αυτό. Όχι, εδώ είμαστε λίγο πιο. Ποιος να σου δώσει τώρα, είμαι επιθεωρητής. Ούτε το είμαι εδώ, είμαι τέτοιο. Όχι, ούτε αυτά. Ούτε αυτά. Απλά... Εκεί θα τρώγεις ξύλο βασικά. Δεν είναι να το ρισκάρεις. Εκεί, αν είσαι λίγο πιο ύπουλος και πας έτσι με αμφίεση πιο επίσημη και κανένα ντοσχεδάκι μαζί, εκεί λίγο μπορεί να σε σεβαστούν περισσότερο, αλλά όχι, να φας τζάμπα δύσκολα. Τζάμπα, δεν τρώει κανένας. Μόνο άμα είσαι κανένας παίκτης ομάδας. Πιστεύω ότι δεν πληρώνουν πουθενά οι ποδοσφαιριστές. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Στην Ελλάδα. Τουλάχιστον να πάει καλά η ομάδα. Αν δεν πάει. Αν δεν πάει καλά, πληρώνουν γενικότερα. Αν δεν πάει καλά, νομίζω δεν έχουν να πληρώσουν κιόλας. Σε μερικές εδώ, σε μερικά σωματεία, σε μερικούς συλλόγους. Κάποιος το είχε δηλώσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιος ήταν, ότι αυτό, ότι την περνάμε ζάχαρη, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Όπου και να πάω, δεν πληρώνω τίποτα. Κάποιος το είχε κάνει ένα, νομίζω, του ΠΑΟΚ είχε δώσει μια συνέντευξη, λέει, προσφάτως. Ναι, ο Σβιντέρσκι λέει κάτι τέτοια. Παρατηρεί τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνει βασικά, αυτό τον καιρό που είναι εδώ. Του κάνουν εντύπωση πολλά πράγματα. Δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί. Με κορυφαία απόδειξη το ότι μπήκε στο λάθος λεωφορείο. Πρέπει λίγο αυτό, το... ναι. Έχει λίγο χαθεί λίγο. Τη βδομάδα που είχε κάνει δηλώσεις πώς οδηγούν εδώ στη Θεσσαλονίκη, τράκαρε. Επίσης. Είναι... Εντάξει, ο Σβιντέρσκι θα μπορούσε να είναι έλεγκτης. Αν τον έβλεπε, δεν θα τον είχε λίγο. Ο Σβιντέρσκι δεν μπορούσε να είναι αυτό ο τύπο που. Όχι ο έλεγκτη ο ακριβώ, ο άλλο που τον έχει λίγο στη φάπα και του λέει πάνε και δε αυτό, δοκίμασε. Φερερέ, να είναι του αυτού αφεντικού. Ο Σβιντέρσκι θα μπορούσε να είναι επίση κάποιο από κάποια αίρεση. Και είναι πέντε λεπτά να σα μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Με. Κουστούμάκι εδώ το όνομά του. Το όνομά του είναι Σβιντέρσκι, γιατί είναι και δύσκολο να το πει. Θα μπορούσε να έχει αυτή την. Μένει στον Πάουκ, δεν θα μείνουν. Ναι. Επιθετικό θα πάρει ο Πάουκ. Κάτι γράφει. Εσύ που τα ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Κάνε ότι τα ξέρεις, παιδί. Τι ώρα είναι, 7:55. Ακούνε, μα ακούνε. Ναι, κάτσε, γι' αυτό το έκανα. Πείτε στην πάση για να ψαρώσουν οι φίλοι σου ότι. Εγώ τι μαθαίνω από μέσα. Καλά, όλοι έχουμε έναν άνθρωπο. Έχω ένα φιλαράκι στην ΠΑΕ. Κάτι γράφουν κάτι εφημερίδες. Εντάξει, αυτά δεν τα πιστεύω. Είναι τα κλασικά, ξέρετε, Νούνο Γκόμες, Μιχάτ και τέτοια. Ότι ο Πρίγιοβιτς στη Φιέστα ρώτησε το Σαββίδι, υπάρχει χώρος για μένα? Υπάρχει χώρος, παιδιά? Χωράω να έρθω κι εγώ, ας πούμε.
με πέντε. Έλα, πέντε χωράμε. Στο Ρενό το κλειό χωράμε πέντε άτομα. Θα στριμωχτούμε λίγο αυτό, εντάξει. Θα κάτσω εγώ πίσω. Και του πω αναβίθι ότι ναι, αλλά εντάξει, άμα γίνει αυτό, για να πάρουμε φόρ, δεδομένου ότι υπάρχει ο Κουλούρη, ο Σβιντέρσκι πάει τον κόβο για δανεικό. Λε, ε. Αφού θα αρχίσουμε. Ατρόμητο δηλαδή. Να το δούμε. Ατρόμητο Σβιντέρσκι, μήπω στο χωριό του για να προσαρμοστεί εκεί στην Πολωνία. Πολωνό. Σε ποια ομάδα ήταν, σε ποια ομάδα. Στην Γιαγκελόνια. Γιαγκελόνια αυτή ιστορική, το ιστορικό σωματείο. Μάλιστα. Καλημέρα στην τελευταία μας γραμμούλα. Στο 90 παίρνω τηλέφωνο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι. Καλά πάω. Σαν στήσιμο με την κουβή, καλημέρα και τον Αναστάσιμο. Ναι. Καλά πα, τι εννοεί. Εντάξει, μπήκα μέσα, είδα τα 9,5 λεπτά που είναι η μπαμπή μου. Ναι. Συναγωνίζουμε με τον άλλο, να μην το λέμε του γκάμ για διαφήμιση. Αυτό ήταν το Θεσσαλονίκη, το δεύτερο που είναι. Τον αγάπη μόνο. Μπράβο, ναι. Εδεσαίος είναι. Εντάξει, είναι στα 200 άτομα που παραπάνω. Δηλαδή, εγώ έχω 2-400. Τα views τώρα, τα views κοιτάς, τα views. Κοιτάω για να δω αν στήθηκα καλά. Εντάξει. Ναι. Καλά, είσαι ικανοποιημένος από την εμφάνισή σου δηλαδή. Ω, εντάξει είμαι, αλλά δεν ήθελα να πω και για σένα να πω. Ήθελα να πω να δει, α πούμε, άκου τώρα να δει. Ναι. Αυτή ήθελα να πω πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Ναι, μην γελάς. Μην γελάς, γιατί θα πηγαίναμε μπλεξίματα θα είχαμε. Να μην πεις τότε. Ναι, τέλος πάντων. Τι έγινε, αγόρι μου, πώς πας? Είμαστε καλά, εδώ να. Τώρα ξύμισε, γιατί είχα και τον παππού, λέω κάτι να τον πάρω, λέω να μην. Μην το ξυπνήσουμε, δεν πειράζει το παππού. Για κάμε. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι τα σπουδαία. Αύριο καλά, πάλι τα σπουδαία. Καλημέρα. Έτσι έγινε. Φιλιά, φιλιά. Αρκεί που μας θυμήθηκες, ναι, στο 90. Και ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσουμε και εμείς τη δικιά μας σημερινή πανδεσία. Τον λόγο επειδή θα ανανεώσει το ραντεβού για την αυριανή ημέρα στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ που ήρθες και με συντρόφευσες. Εγώ ευχαριστώ. Που τα ξέρεις κιόλας εδώ τα πράγματα, ας πούμε, να σ' ακούνε. Μέσα, όλα. Πιστεύω ότι θα μπορούσες να πας να κάνεις τον ελεγκτή σε αλυσίδα. Να πεις ότι ελέγχω, ναι, αλήθεια, και να τρως τζάμπα. Κοίταξε. Για δοκιμάσαι το. Λες να το. Να δω. Δεν θα πάω σε μεγάλες αλυσίδες που ξέρεις είναι λίγο κονιόρδι αυτή. Ναι. Θα πάω σε λίγο πιο μέσες, ελληνικές, δηλαδή με 4-5 μαγαζιά. Ναι. Εκεί στις μικρομεσαίες, λέω, πώς να παίξω. Το ισοδύναμο αυτής της περίπτωσης ήταν. Το συζητούσα για κάποιο λόγο. Χθες θυμάμαι, τη δεκαετία του 90. Υπήρξε μια κομπίνα, είχε νομίζω γίνει και γνωστή και στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες είχε γραφτεί. Υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος ήταν σωσίας του Τουρσουνίδη. Έμοιαζε τον Τουρσουνίδη και πήγαινε και είχε στήσει μια κομπίνα ότι είναι ο Τουρσουνίδης. Πήγαινε στα μαγαζιά και έλεγε: θα κάνουμε επιχείρηση. Αυτά έχουμε του παίζω στον ΠΑΟΚ, ο γνωστός, ο ποδοσφαιριστής ο έτσι. Και είχε υπεξαιρέσει χρήματα από εταιρείες. Εταιρείες από. Ξέρεις τώρα, ναι, εδώ, ο Τουρσουνίδης, είπε ο Τουρσουνίδης θέλω λεφτά, πάρε. Ναι. Ήταν τότε εκείνη την εποχή γιατί είχαν εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Και το οποιοδήποτε να πάει τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, πάει ο Σωσίας του Πέλκα τώρα. Ναι, ο Σωσίας του Πέλκα, α πούμε. Πάει ο Σωσίας του Βιερίνια. Είμαι Βιερίνια, θέλω να κάνουμε μια εταιρεία. Θα του πούνε όλοι, πάρε, ό,τι έχουμε. Κορυφές έτσι κομπίνες εκείνης της εποχής. Είχε συλληφθεί και είχε βγει και στα κανάλια. Ναι, ναι, και νομίζω και είχε ταλαιπωρούσε και τον πανέμαχο του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένη υπόθεση, ας πούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα, τελευταίο δευτερόλεπτο. Μια πάσα και γκολ. Ναι, και γκολ. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για ελεγχτή για τα πάντα. Παρακαλώ, ακούμε. Για ξενοδοχεία, για εστιατόρια, για τα πάντα. Πάφη. Έτσι, τελείωσε. Έτσι, τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άνθρωπος μας. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή το Τζατσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς τα ξαναλέμε tomorrow. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη και ψύχρεμη μέρα πάνω απ' όλα. Φιλιά, τσάω.